Σωματείο Λόγου και Τέχνης Αγιονίδη και η πρόεδρος του κυρία Όλγα Κορομόδη και ο πολιτιστικός σύλλογος Παλέφων Κορίνθων. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Σωτηρίας Δημοπούλου «Τέχνη και τεχνολογία στην αρχαιότητα, πίνακες του Πιτσά, διαχρονίες». Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που φιλοξενούμε σήμερα τη συντοπίτησά μας, την κυρία Δημοπούλου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας παρουσιάσει αυτούς τους τέσσερους ξύλινους φορητούς πίνακες. Τους έχετε δει, φαντάζομαι, οι περισσότεροι. Είναι μοναδικοί, θεωρούνται οι παλαιότεροι ξύλινοι φορητοί πίνακες ζωγραφικής στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο. Όσοι το έχετε δει, εκτίθεται βέβαια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στον πρώτο όρο. Η κυρία Δημοπούλου έχει μια βιωματική σχέση με τους πίνακες αυτούς, καθώς άκουγε από μικρή την ιστορία από τον πατέρα του, ο οποίος είχε βρεθεί μια γνωστότε μαθητή στο Δημοτικό μαζί με τον δάσκαλο, τον κύριο Κωνσταντίνο Σωματόπουλο, τον οποίο το έχει οφείσει ένας βοσκός, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στην ιστορία. Ένας βοσκός στοιχείας, ένας πύλαιος στα Πιτσά το 1934, βρήκε ένα ειδόλιο, το πήρε, πήγε αμέσως στον δάσκαλο του χωριού. Σε μια εποχή ο δάσκαλος είχε πολύ μεγάλη αξία, ήταν πολύ σημαντικό. Τον κύριο Κωνσταντίνο Σωματόπουλο, που έχουμε και την τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας η κόρη του. Πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο δάσκαλος εντοπίζει αμέσως την εταιρική υπηρεσία, τον κύριο Μάρκελο Μουτσό, ήταν τότε στην υπηρεσία Πλήμ, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Αναστασίου Βράνου. Και αμέσως μαζί και με τον φοιτητή Γεώργιο Καρούκη, το οποίο επίσης έχουμε μαζί εδώ την ανοιξιά του, την κυρία Παυλίνα Πετράκη. Σας ευχαριστούμε μαζί. Αργότερα, μετά το τέλος, θα θέλαμε να μας πείτε κι εσείς κάτι βιωματικό, κάτι που έχετε ακούσει. Και έτσι ξεκίνησαν οι ανασκαφές όπου βρέθηκαν εκτός από ειδόλια και αυτοί οι περιβόητοι τέσσερις πίνακες, οι δύο είναι σχεδόν ολόκληροι, τα άλλα δύο είναι θράφματα, θα μας τα πούνε και οι υπόλοιποι μονητές. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να μας κάνει ένα χαιρετισμό και η πρόεδρος του Συλλόγου, Λόγου και Τέχνης Αγιονίδων, κύριε Κορομόδη. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ την Σωτηρία Δημοπούλου που μας δίνει με το έργο της αυτή την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό έβριμα του 1934, έβριμα το οποίο πρέπει να προέρχεται από τον 6ο αιώνα π.Χ. Από μόνο του είναι σημαντικό πάρα πολύ όλο αυτό. Και να πω ότι εμείς σαν σωματεία, αδελφά σωματεία μπορώ να πω, έχουμε πολλές συνεδρίες, συμφωνήσαμε φυσικά να κάνουμε αυτή την παρουσίαση και για να το μάθει ο κόσμος, γιατί πολλές φορές δεν το ξέρουν, αλλά και για να το και να κάνουμε μία κίνηση αντίσταση στην παγκοσμιοποίηση. Και το λέω αυτό γιατί αυτοί οι πίνακες, θα σας πω λόγια της συγγραφέως, δεν υπήρχε λόγος να πω δικά μου, είναι τόσο ωραία όλα όσα γράφει η συγγραφέως. Οι πίνακες αυτοί λάβουν και ενώνουν με το φως τους το χθες με το σήμερα. Μας στέλνουν το μήνυμα της συνέχειας του πολιτισμού μας, καθιστώντας τη μετάδοση της παράδοσης και το σεβασμό της, αναγκαία στάση ζωής, η οποία αποτελεί πόρο τιμής και αλληλεγγύη προς τους νεκρούς προγόνους μας. Είναι μία πράξη, η ανάπτυξη αυτού του πολιτιστικού πολιτισμικού γεγονότος, μία πράξη αντίστασης, όπως σας είπα, στην παγκοσμιοποίηση φύσης, προσπαθώντας να διατηρήσουμε την παράδοση στη χώρα μας ως ειδοποιώ πολιτισμική διαφορά ανάγκωμα στην επιχειρούμενη
στον επικοινωνημένο ισοπεδωτικό αθλητισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παπαδοπούλου, την κυρία Κασίνη, η κυρία Αγγελιανούδη, η έφερη ομιλήτρια, λυπή γι' αυτό. Θα διαβάσω εγώ το κείμενό της. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρουσιώτη και το επιμελητήριο Πολιτείας για την διάθεση του χώρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την συνεργάτη και την Δήμητρα Πελακοστόλου. Ευχαριστούμε τη Σοφία και την Κάρη που είναι πάντα δίπλα μας. Και για κάποιο λόγο που ξέρει εκείνη, ευχαριστώ και την αντιπρόεδρό μας, την κυρία Αγγελική Βλάση. Θα μας επιτρέψετε, πριν ξεκινήσουν οι ομιλητές μας, να αναφέρω ποιοι μας κάνουν την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας. Κατά κείμενο ο κύριος Δημήτρης Μήλιος, υπηρεσιακός και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο χαιρετισμό. Κυρίες Πρόεδροι των Συλλόγων, κύριε Υπηρεσιακή Γενική Γραμματέα, κύριε Συνάδελφε, κύριε Πελίτση, να συγχαρώ, να προσυγχαρώ τους ομιλητές, την κυρία Κασίνη, την Ευρωβουλευτική, εσάς που θα μεταφέρετε το εθελοντισμό και την ομιλία αντίστοιχα. Και να χαιρετήσω και την κυρία Δημοπούλου. Είχαμε τη χαρά να είχαμε συναντηθεί προεδομάδως. Δεν θα ξεχνούσα ποτέ σε αυτό το σημαντικό γεγονός που ναι μεν η κορυφαία μας έχει πάρα πολλούς θησαυρούς από όλες τις εποχές αρχαιότητος, αλλά έχουμε και την τιμή να έχουμε τους πρώτους ξύλινους πίνακες στο δυτικό κόσμο, το πιο σημαντικό αυτό. Και φυσικά, μπράβο σας που περιγράφετε σε ένα βιβλίο που μπορεί να δει ο καθένας ότι το πιτσά, αυτό το μικρό χωριό μέσα στο σπήλαιό του, τι έκρυβε αυτά τα χρόνια. Και συγχαρητήρια και στους αυτούς που προσπάθησαν πηγαίνοντας αρχικά στο δάσκαλο και ούτω καθεξής για να αναδείξουν αυτή την τέχνη και τον πολιτισμό μας. Είμαστε περήφανοι σαν Κορίνθιοι, είμαστε περήφανοι σαν Πελοποννήσιοι. Συγχαρητήρια στους δύο συλλόγους για την πρωτοβουλία να διοργανώσουν αυτή την εκδήλωση ενημέρωσης από πιο πολύ και ανάπτυξης. Σύμβουλος. Θέλετε να κάνετε κάποιο χαιρετισμό. Ευχαριστούμε πολύ πάντως που είστε μαζί μας. Μαζί μας είναι και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ξελοκάστρου, στο οποίο ανήκει βέβαια το χωριό Τα Χρυσά, που βρεθήκαν αυτοί οι πίνακες, ο κύριος Αναστάσιος Δόρος.
θα κάνετε ένα χαιρετισμό. Συγχαρητήρια και από μένα στους δύο προέδρους των συλλόγων. Η κυρία Βρούκα κάλυψε πλήρως αυτό που θα ήθελα να πω και εγώ στις ανοίγματες. Ως τέτος χιλοκάστρο υποστηρίξαμε από την αρχή την προσπάθεια αυτή της κυρίας Δημοπούλου, υποστηρίζοντας και την έκδοση του Δημοπούλου. Όταν έγινε η πρώτη παρουσίαση στο ξυλόκαστρο, εγώ με διαφορετική ιδιότητα, είπα το εξής, ότι αυτό το βιβλίο το οποίο αναδεικνύει την διαφορετική αξία της περιοχής της συγκεκριμένης αλλά και γενικότερα της περιοχής μας, πρέπει να βρίσκεται σε κάθε βιβλιοθήκη. Είναι πολύ εύκολο αυτό να γίνει κατανοητό, διότι έχουμε ανάγκη από πολλές άποψεις. Λέω, σε δεύτερη εκδήλωση, ως Δήμος Χιλοκάστρου, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και πάλι τις ομορφιές του Σπηλαίου γενικότερα, που το μεγάλο μέρος περιγράφεται στο βιβλίο. Αν δούμε το εξώφυλλο, εμφανίζονται δύο νεαροί, οι οποίοι ξέρουν και παίζουν μουσική. Πριν 2.500 χρόνια, νεαροί έπαιζαν μουσική. Ας το σκεφτούμε αυτό. 2.500 χρόνια πριν, νεαροί έπαιζαν μουσική. Εξάλλου, η αισθητική και τα χρώματα του βιβλίου μας δείχνουν ότι λίγο πολύ παραμένουν κάποια πράγματα ίδια. Και επίσης, μπορούμε από εκεί να βγάλουμε συμπεράσματα. Πώς βρέθηκαν τα υλικά, βρέθηκαν από διάφορες περιοχές άλλων χωρών. Σημαίνει δηλαδή ότι υπήρχε αξιοπιστία ψυχολογία. Είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα σκεφτούμε γιατί αυτά επιμόντουσαν το 2.500 χρόνια. Βεβαίως τα εργαστήρια της Σικιώνος, όπου έχουν κατασκευαστεί οι πίνακες, θεωρούνται τα καλύτερα του τότε γνωστού κόσμου. Ας τα έχουμε αυτά μέσα στο μυαλό μας σε μια περίοδο που γενικώς έχουμε ανάγκη από στοιχεία ενεργειακού τα οποία έχουν και αυτές τις ομάδες. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε των Αρχαιοποιητών, κυρία Δημοπούλου, κυρίες και κύριοι. Πριν από 6-7 χρόνια, περιηγούμε στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου με κάποιους φιλοξενούμενους, θαυμάζοντας για πολλωστή φορά τα καλλιτεχνήματα και τα τεχνουργήματα του αρχαίου μας πολιτισμού. Εκεί είδα για πρώτη φορά να προβάλλονται αντίγραφα των πινάκων του Πιτσά και άκουσα από τον ξεναγό μας ότι οι πίνακες αυτοί είναι ζωγραφισμένοι πάνω σε ξύλο, ότι χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα π.Χ. και ότι είναι παγκόσμιας αξίας, καθώς είναι τα παλαιότερα στον κόσμο δείγματα αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής στον δυτικό κόσμο. Πάνω σε ξύλο, μάλιστα, και με τη μέθοδο της ξυρογραφίας με ορυκτά χρώματα. Για πρώτη μου φορά, λοιπόν, μάθαινα για αυτό το μοναδικό αρχαιολογικό έβριμα της Κορινθίας, που θα έπρεπε να το μαθαίνουν ως γνώση και ως κάφημα αισθητικής από το Δημοτικό Σχολείο, τουλάχιστον όλα τα κορινθιόπουλα. Έτσι δεν θα πιανόμαστε αδιάβαστοι, ακόμα και δάσκαλοι, όπως ο Μιλών, που δημοσίως ομολογώ την αγνιά μου για κάτι τόσο σημαντικό, όχι μόνο για τον κορινθιακό ή τον ελληνικό, αλλά για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Και φανταστείτε, ότι ως έβριμα της αρχαιολογικής έρευνας δεν ήταν πρόσφατο, αλλά οι πίνακες είχαν ανακαλυφθεί τυχαία σε σπήλαιο αφιερωμένο στη λατρεία των νυμφών, στο Όρος και Λιδωρέα, κοντά στο χωριό Άνω Πιτσά από το 1934. Μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν αργότερα από επιστήμονες αρχαιολόγους και έκτοτε εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, με αναγνωρισμένη διεθνώς πλέον τη μοναδική τους σπουδαιότητα. Είδω λοιπόν η αξία του βιβλίου της πολιτισμολόγου και μέλους εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων, κυρίας Σωτηρίας Δημοπούλου, ορμόμενης από το χωριό Πιτσά, που αναδεικνύει, προβάλλει, επεξηγεί, ιστορεί και διερευνά τα πάντα γύρω από τους περίφημους αυτούς ξύλινους πίνακες της αρχαίας ζωγραφικής.
μας μαθαίνει τον πολιτισμό μας. Πρώτα και κύρια, με τη συγγραφή του βιβλίου αυτού και με την έκδοσή του, εκπληρώνει χρέος πνευματικό, χρέος τιμής προς τον πάτριο τόπο. Και γνωρίζω εκ πείρας πόσο κόπο, πόση αγωνία, πόση προσπάθεια και πόσα προσωπικά έξοδα έχουν καταβληθεί για την επίτευξη αυτού του έργου στόχου ζωής. Έργου προσφοράς, ανεκτήμητης προς το Πιτσά, προς την Κορινθία και προς την Ελλάδα γενικότερα. Το βιβλίο της Αντρίας Δημοπούλου για τους πίνακες του Πιτσά καταδεικνύει την αξία της προσφοράς των συγγραφέων μας και ιδιαίτερα των Κορινθίων συγγραφέων, τους οποίους εκπροσωπώ, που αθόρυβα, με πείσμα και με μεράκι ερευνούν, ανακαλύπτουν και προβάλλουν ποικίλες πλευρές της ιστορικής, της πνευματικής, της θρησκευτικής, της αρχαιολογικής, της πολιτιστικής Κορινθίας μας, είτε εντοπισμένες κατά τόπους, είτε συνολικά για την περιφερειακή μας ενότητα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει που η ερευνήτρια συγγραφέας δεν στέκεται μόνο στην ιστορία της ανακάλυψης και στην περιγραφή των πινάκων του Πιτσά, αλλά μέσα από τις απεικονίσεις της τελετουργίας, της περιβολής των ιερουργών, των μουσικών οργάνων και άλλων λεπτομεριών, επιχειρεί με συγκριτικά στοιχεία να καταδείξει την πολιτιστική συνέχεια, τη διαχρονία, όπως εύστοχα τονίζει, σημαντικών στοιχείων της πολιτιστικής έκφρασης του χορού και της λατρευτικής πρακτικής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Φίλες και φίλοι, δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Ως εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων, μεταφέρω το συλλογικό εγκάντιο χαιρετισμό μας και συγχαίρω την κυρία Δημοπούλου για το βιβλίο της. Συγχαίροντας ταυτόχρονα και ευχαριστώντας όλους και όλους που συνετέλεσαν τόσο στη δημιουργία του βιβλίου, το οποίο ομολογουμένως είναι άριστο από πλευράς αισθητικής, όσο και στους διοργανωτές της σημερινής παρουσίασης, τις γνωστές μας υπερδραστήριες Αλκιονίδες και το Σύλλογο Παλέχτων Κορίνθου, καθώς και τους εισηγητές και τις εισηγήτριες που θα μας αναλύσουν το περιεχόμενο του βιβλίου από πολλές ενδιαφέρουσες όψεις. Σας ευχαριστώ. Καθώς και τους χαιρετισμούς της αντιδημάρχου του τουρισμού, της κυρίας Δήμητρας Τζουλουκά, η οποία επίσης βρίσκεται εκτός πόλης. Και να ευχαριστήσω, γιατί μας τιμούν επίσης με την παρουσία τους, η κυρία Κατερίνα Ταλαρά, τέλος βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μεταξάς, αντιπρόεδρος Αρχαίας Κορίνθου, ο κύριος Νίκος Δημόπουλος, μέλος της ομάδας προνομίας, και ο κύριος Νίκος Δεντινός, συγγραφέας δημοσιογράφου. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τις ομιλίες. Η πρώτη ομιλία θα ήταν της κυρίας Ρενάτα Αταλιανούδη, η οποία δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Θα μας διαβάσει την ομιλία της η πρόεδρος του Αγίου. Να πω μόνο δύο λόγια. Η κυρία Αταλιανούδη έχει σπουδάσει μουσικολογία, ακούγεται μουσικών σπουδών του ΕΚΠΑ και είναι διδάκτορ εθνομουσικολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνα στο Αγιώνιο Πανεπιστήμιο και καθηγήτρια σύμβουλο στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης παραγωγός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ, στην Κοσμοτέ και στο Ριτσάβιν και στο Σκάι, και επιστημονική συνεργάτηδα στην ΕΡΤ Κέρκυρα. Παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ, να μα διαβάσει την ομιλία. Κοιτάτε πάνω, αλλά θα πω και μένα. Δεν είναι πάντα εύκολο να μιλήσει κανείς ακούγομαι καλά. Δεν είναι πάντα εύκολο να μιλήσει κανείς μόνο για το έργο ενός ή μιας συγγραφέως και να απομονώσει το επιστημονικό από το προσωπικό, όχι μόνο γιατί η ομιλήτρια και η συγγραφέας συνδέονται με δεσμούς αγνής φιλίας και ελληνοεκτίμησης, αλλά και γιατί το προσωπικό στοιχείο, η ποιότητα του χαρακτήρα της συγγραφέα, έχει διαποτίσει το ίδιο το έργο. Με χαρά και περίσσια τιμή, ανάμεσα σε εκλεκτούς ομιλητές και ακροατές, θα παρουσιάσω πτυχές του πονήματος της αγαπητής Σωτηρίας Δημοπούλου, πολιτισμολόγου, απόφοιτης του ΕΑΠ, του Πανεπιστημίου, στο τμήμα Ελληνικός Πολιτισμός και με σπουδές ψυχολογίας στο Κέντρο Ανθρωπιστικών Επιστημών, που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον
και που αντανακλούν την ποιότητα της προσωπικότητάς της. Επειδή προτιμώ πάντα τις πιο εσωτερικές από τις προφανείς αναλύσεις και σεβόμενοι τον χρόνο που μου αναλογεί, θα σταθώ περισσότερο στις επιστημονικές αρετές του πονήματος και σε άλλα επιστημονικά και επιστημονικά στοιχεία που εκ πρώτης ανάγνωσης ίσως δεν είναι τόσο προφανή. Το βιβλίο τιτλοφορείται «Τέχνη και τελειτουργία στην αρχαιότητα, πίνακες του Πιτσά, διαχρονίες» και ουσιαστικά έχει τρεις θεματικούς άξονες. Δεν λέω ενότητες, γιατί αφενός το βιβλίο δεν είναι χωρισμένο σε ενότητες. Αφετέρου, η συγγραφέας μπλέκει με μαεστρία τους τρεις αυτούς άξονες, κυρία Νικολοπούλου, καλώς ήρθατε, στους οποίους θα αναφερθώ παρακάτω, τροφοδοτώντας και συμπληρώνοντας στοιχεία από τον έναν στον άλλο. Πρώτον, ξεκινώντας από τον πρώτο θεματικό άξονα του βιβλίου «Τέχνη και τελειτουργία στην αρχαιότητα», θα επεσήμανα ότι η συγγραφέας κάνει με πολύ εμβρύθια μια ιστορική ανασκόπηση, παρουσιάζοντας τις βασικές πτυχές του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, τη σημασία των τεχνών κατά την αρχαιότητα και την τελετουργική σύνδεσή τους με τη θρησκεία, τη λατρεία και τα αρχαία μυστήρια, Διονυσία, Ελευσίνια, Ορφικά. Μας επισημαίνει ότι η εικονιστική τέχνη καθίσταται φορέας διάδοσης θρησκευτικών πεπιθήσεων και κοινού τρόπου ζωής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία κοινής συλλογικής και πολιτισμικής ταυτότητας. Φέρνει παράδειγμα τα πολιτικά του Αριστοτέλη, όπου εκεί ο φιλόσοφος χαρακτήρισε τον Θάσιο Πολύγνωτο, έναν από τους πιο φημισμένους ζωγράφους της αρχαιότητας, ως αγαθό ηθογράφο. Ο ζωγράφος χαρακτηρίστηκε αγαθός ηθογράφος, επειδή γνώριζε και απέδιδε καλά τους ανθρώπινους χαρακτήρες, απεικονίζοντας με ακρίβεια τις εκφράσεις του κάθε προσώπου, καθιστώντας έτσι τη ζωγραφική τέχνη ρεαλιστική και περιγραφική των ηθών της εποχής. Για τη θρησκεία, η συγγραφέας τονίζει ότι μετά τη γλώσσα, η θρησκεία αποτελούσε το δεύτερο σημαντικό ενωτικό στοιχείο που συγκροτούσε τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, ενώ συνδέει τις λατρευτικές πρακτικές που στόχευαν στον εξεκουμενισμό, την ευκαιρία και την βοήθεια από τους θεούς, με τον Προμηθέα. Μας μιλά λοιπόν για τη θεϊκή και τη φιλοσοφική διάσταση της μουσικής τέχνης, η οποία κατατάσσεται μεταξύ των τεσσάρων ιερών επιστημών δίπλα στην αριθμητική, τη γεωμετρία και την αστρονομία. Μας μιλάει για το πρωτογενές άρι των τρίφες, δηλαδή λόγος μέλος όρχησης ή λόγος μουσική χορός, από το οποίο ξεκίνησαν οι τέχνη του θεάτρου, της μουσικής και του χορού, ως ολότητα στην αρχαιότητα. Όμως σήμερα ως αυτόνομες τέχνες και μας τονίζει την παρουσία κυρίως της μουσικής και του χορού στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων μέσα από ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, πανελλήνιες τοπικές γιορτές, μουσικούς αγώνους, αγώνες, πύχη, ανέμεια, Ολύμπια, Ίσθυμια, Παναθηναία, στη λατρεία, στον πόλεμο, στη καθημερινότητα της ιδιωτικής ζωής, διαβατήριες τελετές, το θρήνο των εκδικών τελετών, τα βαυκαλίσματα, τα συμπόσια. Και έτσι έχουμε στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις τη τραγωδία και την κωμωδία. Στη λατρεία, η λατρεία εκφραζόταν με διθυράμβους και τράγων οδές. Στον πόλεμο, πολεμικούς χορούς. Στις διαβατήριες τελετές, τραγούδια του γάμου, το θρήνο των νεκρικών τελετών και στα συμπόσια έχουμε τα παρήμι και άλλα. Οι περιγραφές της συγγραφέως εμπλουτίζονται με αρκετά παραδείγματα από τα έργα των φιλοσόφων όπως του Δάμανα, του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, οι οποίοι κάνουν λόγο για τη
θεϊκή προέλευση της μουσικής, για το ήθος και το ύφος της μουσικής, την ηθοπλαστική της ικανότητα και την άμεση επίδρασή της στους νέους. Η συγγραφέας αναδεικνύει την εξέχουσα ηθική και παιδαγωγική αξία της μουσικής και του χορού, στο βαθμό που ολοκληρωμένη προσωπικότητα στην αρχαιότητα θεωρούνταν ο μουσικός ανήρ, θυμίζοντας το παράδειγμα του στρατηγού και πολιτικού Θεμιστοκλή, ο οποίος αν και νικητής των Περσών στην αρμαχία της Σαλαμίνας, δεν θεωρούσε τον εαυτό του μουσικό άντρα, γιατί δεν γνώριζε καλά τη μουσική αρμονία της λύρας του. Ενώ, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο αχόρευτος άνθρωπος θεωρούταν και απέδευτος, δεδομένου ότι ο χορός ως έλογη πειθαρχημένη τέχνη και κοινωνική οργάνωση ήταν το ιδιαίτερο προνόμιο του ανθρώπου που τον ξεχώριζε από τα ζώα. Η συγγραφέας κάνει ανασκόπηση της μεθόδου διαπαιδαγώγησης των νέων και των εκπαιδευτικών συστημάτων των πόλεων κρατών, σύμφωνα με τα οποία η μουσική κατήχε μεταξύ της γραμματικής και της γυμναστικής τη σπουδαιότερη θέση. Στην Αθήνα, η εκπαίδευση των νέων ήταν ιδιωτική υπόθεση, με εξαίρεση τα τέκνα πεσόντων μαχωμένων για την πατρίδα ή προσφύγων. Η ευθύνη, η επιλογή και η οικονομική απολαβή των δασκάλων επιβάρυνε αποκλειστικά τους γονείς. Αντίθετα, στη Σπάρτη και στην Κρήτη, η μουσική και γενικότερα η εκπαίδευση των παιδιών ήταν κρατική υπόθεση. Στη Σπάρτη, μάλιστα, η μουσική μέσω της ρυθμικής κίνησης αποσκοπούσε στην πειθαρχημένη στρατιωτική κίνηση και τακτική. Έχουμε και ένα πρώτο ψήγμα λαογραφίας του Φύλου. Φύλο με ύψιλον και ένα λάμδα, δηλαδή τα δύο φύλλα, έτσι. Πρώτο ψήγμα λαογραφίας του Φύλου είναι η αναφορά της συγγραφέως στις γυναίκες μουσικούς της αρχαιότητας, όπως τη Σαφώ από τη Λέσβο 7ο-6ο π.Χ. αιώνα, τις ποιήτριες Κόρινα από τη Βιωτία τέλη 6ου αρχές 5ου αιώνα, την Ήρινα από τη Τήλο μέσα 4ου π.Χ. αιώνα, στις οποίες θα προσθέσω την Δαμόφυλλα 6ου π.Χ. αιώνα, μαθήτρια και φίλη της Σαφώς, η οποία μετά το θάνατο της δασκάλας της ασχολήθηκε με τη μουσική εκπαίδευση των κοριτσιών της Λέσβου. Την Τελέσσιλα από το Άργος, έκτος π.Χ. αιώνας, τη Μυρτίδα από την Αμφιδόνα Βιωτίας, έκτος 5ος αιώνας π.Χ., δασκάλα της Κόρινας και του Πιντάρου και τελευταία τη Θεανό, ποιήτρια από τη Λοκρίδα Φωκίδας, 5ος αιώνας π.Χ. Πάμε στο δεύτερο θεματικό άξονα, ο οποίος αφορά το παράδειγμα με αφορμή το οποίο παρουσιάζεται ο ρόλος των εικαστικών και παραστατικών τεχνών στην πρώιμη και την κλασική αρχαιότητα. Το παράδειγμα είναι οι τέσσερις ξύλινοι ζωγραφικοί πίνακες του Ιερού Σπηλαίου του Πιτσά, από το μόνιμο χωριό του Δήμου Ξυλοκάστρου του Νομού Κορυφθίας, οι οποίοι είναι καλλιτεχνήματα του 6ου π.Χ. αιώνα. Οι πινακογραφίες αυτές συνιστούν τους παλαιότερους ξύλινους φορητούς πίνακες ζωγραφικής σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο και σήμερα φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αν αναλογιστούμε ότι η αρχαία εικονιστική τέχνη μαζί με την αρχαία αντιληπτική και την ορθόδοξη εικονογραφία εξέφρασαν διαχρονικά το κάλλος, την πνευματικότητα και την ύψιστη αισθητική των Ελλήνων, όπως και αν αναλογιστούμε τη σπανιότητα του σωζόμενου υλικού, του ξύλου δηλαδή, μιας εύκολα φθαρτής ύλης, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος της αξίας των πινάκων αυτών και φυσικά την προσφορά, το μέγεθος της προσφοράς της Σωτηρίας Δημοπούλου στην ανάπτυξη αυτών των κοιμήλιων. Στις περιγραφές των πινάκων, η συγγραφέας παντρεύει την ιστορία με τη ζωγραφική τέχνη, με την αρχαιολογία
με την αρχαιοεθνομουσολογία, μουσικολογία και την θρησκειολογία. Παρουσιάζει τις πλησιέστερες πόλεις στο Ιερό Σπήλαιο του Πιτσά, Γονόησα, Πελινή, Κόνθο, Σικιώνα, περιγράφοντας τη γεωγραφία και την πολιτισμική ιστορία τους. Με αφορμή τα εικονιζόμενα μουσικά όργανα στους πίνακες του Πιτσά, βλέπουμε αυλούς και λύρες. Διακρίνουμε επιγραφές στη δωρική γλώσσα, βλέπουμε δωρική ενδυμασία και ιωνική όρχηση. Η συγγραφέας εμπλουτίζει τις περιγραφές της με την ιδεολογική διάσταση του Απολλώνιου και διονυσιακού στοιχείου της μουσικής και των οργάνων, ταυτίζοντας τη λύρα, που είναι ευγενές έμπορδο μουσικό όργανο, με τον Απόλλωνα, δηλαδή με το φως και την πνευματικότητα, έναντι του αυλού, ένα συριστικό, εκοφαντικό πνευστό όργανο, με το Διόνυσο, τους αυλούς και το πάθος. Και μας μιλά για μια θεόσταλτη, μελοποιημένη φύληση και όρχηση, την εμέλεια, έναντι της οργιαστικής μουσικής και όρχησης, την διονυσιακή παρχία. Ο τρίτος θεματικός άξονας, ο οποίος με εντυπωσίασε ίσως λίγο παραπάνω, είναι οι διαχρονίες. Και αυτό γιατί ως σημενόμενο ενώνει ουσιαστικά το παρελθόν με το παρόν μέσα από τις επιστήμες της αρχαιολογίας και της λαογραφίας, από τις οποίες η συγγραφέας έχει αντλήσει και την πλούσια βιβλιογραφία της. Γράφει η συγγραφέας στο Οπισθόφυλλο. Η αρχαιότητα αγγίζει το σήμερα μέσω της παράδοσης και η εν λόγω ομοιότητες αποτελούν εμφανείς επιβιώσεις του μακρινού παρελθόντος. Με ενδιαφέροντα παραδείγματα, τα οποία εύστοχα εντοπίζει στο σημερινό πολιτισμό, σε ό,τι αφορά κοινά χορευτικά μοτίβα, κοινούς ρυθμούς και χορούς από την αρχαιότητα, όπως αυτό του τσακώνικου χορού της Κινουρίας σε 5/4 ρυθμό, σε ό,τι αφορά τη γλώσσα, όπως τη δωρική διάλεκτο στην επιγραφή ενός πίνακα του Πιτσά, την οποία μιλάνε ακόμα οι ηλικιωμένοι τσάκονες του Λεωνιδίου Αρκαδίας. Σε ό,τι αφορά τις ομοιόμορφες ενδυμασίες που συναντάμε στην αρχαιότητα, στο Βυζάντιο έως σήμερα, τα μουσικοχορευτικά δρόμενα, όπως αυτό του Γέμου, από το Σοφικό, στην αρχαία σολυγία Κορυφθίας. Σε ό,τι αφορά τις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής και του χορού, μουσικοθεραπεία και χοροθεραπεία, στην αρχαιότητα και σήμερα. Τεκμηριώνει η συγγραφέας, λοιπόν, τις γόνιμες επιβιώσεις πολιτισμικών πρακτικών ευθύμων μουσικής και χορού του χτες και του σήμερα. Με τον τρόπο αυτό, η Σωτηρία Δημοπούλου, πέρα από τις πληροφορίες και γνώσεις που μεταλαμπατεύει σχετικά με την κοινωνική οργάνωση και τον πολιτισμό της αρχαϊκής εποχής, ανοίγει έναν διάλογο με το χτες και δημιουργεί έναν αναστοχασμό για την πολιτισμική μας ταυτότητα σήμερα. Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική παρατήρηση που με επαναφέρει στην αρχική μου τοποθέτηση, ότι το επιστημονικό δεν μπορεί να διαχωριστεί εύκολα από το προσωπικό, είναι και η καλεσθησία του βιβλίου, που εδώ, από όσο γνωρίζω, τα εύσημα τα μοιράζεται με τον αγαπητό Βασίλη Μαυριδόγλου, δικαστικό. Ο κύριος. Και σύζυγός. Και η ικανότητα στον τρόπο γραφής της να εκλαϊκεύει την επιστημονική γνώση και να την προσφέρει σε όλους μας με απλότητα, γεγονός που θυμίζει την απλότητα ενός σπουδαίου ανθρώπου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Βαλιανούδη, έστω και από μακριά. Η επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Παναγιώτα Κασίνη.
Είναι απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Προϊστορική Αρχαιολογία και υποψήφια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Και φυσικά είναι η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων του νομοκολληθίας. Κυρία Κασίμου, παρακαλώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συλλόγους αρχαιολογίδες και παλέφων, την συγγραφέα, την κυρία Δημοπούλου, για τη μεγάλη τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να παρουσιάσω μαζί με άλλους εκλεκτούς συνομιλητές αυτό το βιβλίο. Και η δική μου παρουσίαση θα εμπλουτίσει λιγάκι το υλικό, γιατί και εσείς θα το παρουσιάσετε πιο αναλυτικά, δεν θέλω να επαναλαμβανόμαστε. Οι πίνακες από το Σπύριο Πιτσά, εκτός από την εξαιρετική επιστημονική τους αξία, υπόθηκε ότι είναι η παλαιότερη ξύλινη φορητή πίνακες ζωγραφικής στον ελληνικό κόσμο, είναι πολύ όμορφα κινητά μνημεία. Έχουν χρώματα, έχουν κίνηση, έχουν ζωή. Είναι κινητά μνημεία που σου προκαλούν τη συγκίνηση, γιατί είναι σαν να βλέπεις μία σκηνή από ένα θεατρικό έργο ή ακόμα και μία κινηματογραφική σκηνή. Φανταστείτε, δεν ξέρω αν έχετε δει με την τεχνολογία τη σύγχρονη που ζωντανεύουν τις αγιογραφίες πάνω στα Αγία, πόσο όμορφο θα ήταν αυτό με την τεχνολογία να γίνει, μια μικρή ταινία, ας πούμε. Να γίνει ένα κινούμενο σχέδιο. Πόσο όμορφο θα ήταν. Αυτά τα έργα στην πραγματικότητα σε προκαλούν να τα προσεγγίσεις συναισθηματικά. Να τα ερμηνεύσεις με βάση αυτό που προκαλούν σε σένα. Τι ανασύρουν μέσα από την ψυχή σου, τι σου θυμίζουν. Ποια κοιμισμένα κομμάτια της καρδιάς σου μπορούν να ξυπνήσουν. Το βιβλίο, έτσι όπως το διάβασα και το κατανόησα εγώ, διαπνέεται πραγματικά από μια γλυκιά νοσταλγία, από έναν θαυμασμό για αυτό το μαγικό κόσμο της αρχαιότητας. Η κυρία Δημοπούλου όμως οργανώνει το βιβλίο της και με αυστηρά επιστημονικό τρόπο. Ξεκινάμε μια αναλυτική αλλά σχεδόν βιομαθική περιγραφή της ανέβρασης των πινάκων του 1934, καθώς αυτή η περιγραφή προέρχεται από τον ίδιο της τον πατέρα, που ήταν τότε μαθητής και παρόν στην ανασκαφή και είναι γεγονός ότι ό,τι μας λέει ο πατέρας μας χαράσεται πάρα πολύ βαθιά μέσα στην ψυχή μας. Ακολούθως προχωρά σε μια αναλυτική αναφορά της απεικονιστικής τέχνης από τα προϊστορικά χρόνια και τις θαυμάσιες τοιχογραφίες του μινωικού και μηχανικού πολιτισμού μέχρι τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά στα ταπικά μνημεία στη Μεγάλη Ελλάδα και στη Μακεδονία. Και αναφέρει μάλιστα και με φωτογραφική τεκμηρίωση, φτάνει βιβλιογραφικά μέχρι το σήμερα, αναφέρεται και τον περίφημο τάφο από την Αμφίπολη, τον Τύμπο Καστά, προκειμένου να δώσει τη διαχρονία της ζωγραφικής και της εικαστικής τέχνης. Το μόνο που δεν είδατε ήταν τα πορτρέτα Φαγιούμ, στα οποία αναφέρεστε. Γι' αυτό και τα έβαλα, όχι για έναν άλλο λόγο, γιατί είναι εκπληκτικά έργα τέχνης, τα οποία βρίσκονται στην ίδια σειρά. Και βέβαια, η συγγραφέας κάνει λόγο πολύ ευεριστατωμένα για τα αριστουργήματα της αρχαιογραφίας, στα οποία η Κόρυφος, όπως ξέρετε, διέπρεψε κατά τον 7ο και 8ο αιώνα, εποχή που χρονολογούνται άλλωστε και οι πίνακες. Διόλου τυχαία, λοιπόν, δεν είναι η ύπαρξη ενός τόσο σημαντικού συνόλου στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας αυτής της εποχής, σε μία επικράτεια με υψηλότατο πολιτισμό, τόσο υλικό όσο και άλλο. Τώρα, για να ερμηνεύσεις, πρέπει να κατανοήσεις. Για να κατανοήσεις, πρέπει να παρατηρήσεις. Και όταν παρατηρείς προσεκτικά, περιγράφεις και με μεγάλη λεπτομέρεια. Οι πίνακες στο βιβλίο περιγράφονται πάρα πολύ καλά από την συγγραφέα. Εξονυχιστικά και ερμηνευτικά. Το μικρότερο από τα παιδιά, λέει, το οποίο προηγείται, κρατά στο αριστερό του χέρι μία κόκκινη κορδέλα που στο άκρο της έχει δεμένο το λευκό αρνί της θυσίας.
Μικρές γραμμές που σχηματίζουν τρίγωνα σε αρμονική διάταξη αποδίδουν το τρίγωνα. Η ράχη του παιδιού κάμπτεται ελαφρά και με τρυφερότητα προς αυτό, φανερώνοντας οικεία σχέση με το ζώο και ενδεχομένως την ύπαρξη άλλων κτηνοτροφικών κοινωνιών στην περιοχή. Είναι μία περιγραφή η οποία συνοδεύεται και με μία πολύ ευαίσθητη ερμηνεία της σκηνής αυτής. Περιγράφεται και ερμηνεύεται με προσοχή όλη η χρωματική παλέτα των πινάκων και αυτό γίνεται πάρα πολύ σωστά από την συγγραφέα. Γιατί? Γιατί τα χρώματα είναι μία πολύ ζωντανή γλώσσα και μία γλώσσα συμβολική. Είναι μία γλώσσα η οποία δίνει μηνύματα σχετικά με την ερμηνεία. Και βέβαια, ξέρετε, η ελληνική τέχνη έχει περιγραφεί από πολύ σημαντικούς ερευνητές ως τέχνη με περίβλεπτη λιτότητα, με σιωπηλό μεγαλείο, έχοντας στο νου την εικόνα της λιτής ευγενικής απεικόνησης των μορφών σε λευκό μάρμαρο, η περίφημη λευκότητα των αγαλμάτων. Όμως, οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν καθόλου λιτοί. Δεν ήταν καθόλου σιωπηλοί με την τέχνη. Ήταν γεμάτη χαρά, επηρεασμένη από το υπέροχο φυσικό τοπίο μέσα στο οποίο ζούσαν, το γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού, το πράσινο των δέντρων, το κόκκινο των λουλουδιών και του αίματος, το χρυσό του ήλιου. Αυτή είναι μια έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο από το 2007 με τίτλο «Η Πολύχρωμη Θεή». Και είναι μια αναπαράσταση αγαλμάτων με βάση υπολείμματα χρωμάτων που έχουν εντοπιστεί στα μάρμαρα. Η τέχνη των Ελλήνων ήταν πολύχρωμη. Γι' αυτό και οι πίνακες των πιτσών συγκινούν, γιατί εκτός του ότι είναι σπάνια δείγματα διατήρησης των χρωμάτων, είναι και ολοζώντανες οι μορφές τους, όπως ήταν και οι ίδιοι Έλληνες γεμάτοι αγάπη για τη ζωή, ακόμα και στα ταφικά τους ανάδειγμα, όπως ήταν και αυτά ζωγραφισμένα. Η συγγραφέα δίνει μια πλήρη εικόνα τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων και εντάσσει τη μελέτη τη στο ιστορικό, κοινωνικό και θρησκευτικό πλαίσιο τη εποχή, δίνοντα πληροφορίε για τα μεγαλοπρεπή κατάλληλα του παρελθόντο, ξεκινώντα από την μνημιακή αρχιτεκτονική των ναών και των τάφων, έω τα μικροσκοπικά ιδόλια και τα αναθήματα στου ιερού τόπου, τα μαντεία και τα υπαίθρια ιερά. Φυσικά δεν παραλείπει να αναφερθεί στην εξέλιξη τη γλώσσα, καθώ οι επιγραφέ στου πίνακε σώζονται σε άριστη κατάσταση και παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την ερμηνεία αυτών των δυνάμεων. Και μάλιστα στον πρόλογό της αναφέρει τη ρίση του Ελλήνη για τη γλώσσα. Η γλώσσα, λέει ο Ελλήνης, είναι εργαλείο μαγείας και φορέας ηθικών αξιών. Ένα σημαντικό τμήμα του βιβλίου αφιερώνεται στην αρχαία θρησκεία, στις λατρείες, στις θυσίες, στις προσφορές στους θεούς και πώς άλλωστε φυσικά να μην γίνει αυτό, αφού οι πίνακες είναι η κορυφαία αποτύπωση μιας θυσιαστικής πομπής. Η συγγραφέα τεκμηριώνει όλα όσα γράφει με την παράθεση φωτογραφικού υλικού, το οποίο είναι ιδιαίτερα εύστοχο, πρέπει να σας πω. Η επιλογή των φωτογραφιών, είτε από τα αγγεία, είτε από τους πίνακες ζωγραφικής, είτε ακόμη και από τις τοιχογραφίες βυζαντινών ναών και της περιοχής μας και από άλλες περιοχές, είναι πάρα πολύ εύστοχη για να δηλώσει αυτή τη διαχρονία για την οποία μάλλον θα μιλήσει ο κ. Παπαφωτίου αργότερα. Αφού διαπραγματευτεί αυτό το γενικό ιστορικό πλαίσιο, η συγγραφέα περνάει και στο ειδικό. Παρουσιάζει με τα τελευταία όμως επιστημονικά δεδομένα, κάνοντας και χρήση και φωτογραφιών από τις ανασκαφές μας, τις πολύ πρόσφατες ανασκαφές στην περιοχή, παρουσιάζει λοιπόν την περιοχή, της πόλης δηλαδή, γύρω από το σπήλαιο των Πιτσών. Την Γονόεσα, την πόλη που αναφέρεται στο κατάλογο βιβλίων, τον περίφημο νιών κατάλογο που είναι στην Τρία, μιλάει για την Πελίνη, την Κόρινθο και φυσικά τη Σικιώνα. Και τι να πρωτοποιεί κανείς για τη Σικιώνα αυτής της εποχής, του 6ου αιώνα. Ήταν πνευματικό κέντρο τεράστιας εμβέλειας, είχε προνομιακή σχέση με το μεγάλο ιερό των Δελφών. Την περίοδο αυτή ζουν στη Σικιώνα μεγάλη μουσική, ο Λίσανδρος, ο Επίγονος, τα γράφετε μέσα στο βιβλίο σας, και ο τραγικός Επιγένης, από τους προημότερους, τις προημότερες φυσιογνωμίες στο αρχαιοδράμα. Η Σικιώνα είναι, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, το κέντρο της πλαστικής και της ζωγραφικής, όταν αυτές ξεκίνησαν να αναπτύσσονται. Ο Πλήνιος
λέει ότι η ζωγραφική γεννήθηκε στη Σικιώνα και στην Κόρινθο. Η σύνδεση του Ιερού Σπηλαίου με μία από αυτές τις πόλεις είναι εξαιρετικά πιθανή ασφαλώς. Εδώ σας δείχνω πρόσφατα αρχαιολογικά δεδομένα, θράψματα, αρχιτεκτονικά μέλη, θράψματα από την ανασκαφή του Αρχαίου Θεάτρου της Σικιώνας, από το 2018-2019, το άρθρο δημοσιεύτηκε φέτος, και θέλω να προσέξετε τα χρώματα, πώς όζονται τα χρώματα στα αρχιτεκτονικά θράψματα αυτά. Δεν ήταν μόνο τα γάλματα ζωγραφισμένα, ήταν και η ναή, τα αρχιτεκτονικά μέλη. Το κεφάλαιο που αφαιρώνεται στη μουσική και το χορό έχει μεγάλη σημασία. Οι πίνακες αυτοί που βλέπετε εδώ, οι φωτογραφίες εδώ, είναι φωτογραφίες του κυρίου Δομαζάκη του Σπύρου, που είναι μαζί μας σήμερα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια δουλειά που κάνουμε, για την οποία είμαι πολύ περήφανη, κυρία Δημοπούλου, όταν τα συζητήσαμε, διότι θα ετοιμάσουμε και ένα λεύκομα πάνω σε αυτό. Με έμπνευση λοιπόν από τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου και της Αρχαίας Νεμαίας, ο κύριος Δομαζάκης έκανε μια εκπληκτική φωτογράφηση. Πέρυσι είχαμε κάνει και μια έκθεση φωτογραφίας και ταιριάζουν πάρα πολύ στην παρουσίαση, έτσι όπως την αντιλήφθηκα εγώ για το βιβλίο σας. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κατανόηση και την ερμηνεία των πινάκων, αλλά βέβαια δεν περιορίζεται η συγγραφέας μόνο σε αυτό. Επιχειρηματολογεί και αποδεικνύει μέσα από τη φωτογραφική τεκμηρίωση και την πολύ καλή αποδελτίωση της βιβλιογραφίας την κομβική θέση του χορού στην τελετουργία, τόσο στην αρχαιότητα όσο και στο σήμερα. Μέσα από τη λαογραφία φυσικά και από την παράδοσή μας. Ο χορός είναι θείο δώρο για τον Πλάτωνα, ο οποίος λέει πως ο άνθρωπος είχε συγχορευτάς τους θεούς, χόρευε μαζί τους. Ο λατρευτής όταν χορεύει βιώνει έναν ισότατο δεσμό με τον Θεό. Θυμηθείτε τους δερβίσιδες, θυμηθείτε τα αναστενάρια, όπου χορεύουν κρατώντας τις πολιτές εικόνες του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Αυτό το τμήμα του βιβλίου πρέπει να σας πω ότι το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί έχει μια πάρα πολύ καλή τεκμηρίωση και διεξοδική αναζήτηση των πηγών της τέχνης, της σχέσης της τέχνης με την τελετουργία, γιατί ο χορός και η μουσική βρίσκονται στην καρδιά της αρχαίας τελετουργίας. Ξέρετε, υπάρχει μια πάρα πολύ σπουδαία ομάδα μελετητών, ανθρωπολόγων, που αποκαλείται η ομάδα της σχολής του Κέιμπριτζ, η οποία υποστηρίζει ότι η αρχαία τραγωδία προέρχεται από έναν πρωταρχικό τελετουργικό χορό, το Sacher Ludus, έτσι το λένε, που συνδέεται αρχικά ή κεντρικά με το Διόνυσο και με έναν ενιαυτό δαίμονα ή θεό της βλάστησης, όπως ο Άδωνης ή ο Όσυρης. Αναφέρει αυτά η κυρία Δημοπούλου στο βιβλίο της, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον κύκλο του θανάτου και της αναγέννησης τόσο της γης όσο και του κόσμου. Οι επιστήμονες αυτοί είναι εξαιρετικοί, ξέρετε, είναι ο Μιούρεϊ, είναι ο Όμφορ και κυρίως ο Φρέιζερ. Ο Φρέιζερ είναι ένας ανθρωπολόγος, ο οποίος έγραψε ένα 12ο έργο, τον Χρυσό Κλόνο, ένα έργο τομή, στον τρόπο με τον οποίο συνδέεται ο μύθος με τη θρησκεία. Ήταν ο πρώτος ο οποίος υπέθεσε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των μύθων και των τελετουργιών. Και η θεωρία του αυτή επεκτάθηκε προκειμένου να ερμηνεύσει και το νόημα των μύθων στις εγγράμματες κοινωνίες, όχι μόνο στις πρωτόγονες κοινωνίες. Και βέβαια μελέτησε πάρα πολύ τις αρχαίες τελετουργίες και τους μύθους και τους παραλληλισμούς τους στον πρώτο χριστιανισμό. Την διαχρονία την οποία δείχνετε κι εσείς στο βιβλίο σας. Αυτό λοιπόν ο αρχικός ιερός χορός είναι η καρδιά της ιερής τελετουργίας από την οποία προήλθαν στη συνέχεια η τραγωδία και η κομμωδία, το αρχαίο ελληνικό δράμα, δηλαδή το θέατρο όπως το ξέρουμε εμείς σήμερα. Οπότε η διεξοδική αναφορά της συγγραφέως είναι απολύτως απαραίτητη και απολύτως δικαιολογημένη. Το Απολώνιο και το Διονυσιακό συνενώνονται άριστα στο στήλο των πιτσών. Μην ξεχνάμε τα ειδόλια των Παποσιλινών που βρέθηκαν σε αυτό το σπήλαιο, που σηματοδοτούν τη σχέση με τη λατρεία του Διονύσου. Ο Παποσιλινός, ο γεραιότερος του Διάσου Παποσιλινών, σύμφωνα με τον ορφικό ύμνο, είναι ο δάσκαλος του Διόνυσου στην Ινοποσία. Εδώ
είναι ένας παραλληλισμός ανάμεσα στο πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ διάσημο αρήματο το Κορινθιακό με τον πρώτο χορευτή των Κρητίων και τον αμυντή, ο χορός και η μουσική σε μία απόλυτα αρχαία και σύγχρονη συνύπαρξη. Άλλη μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία αυτή, εμπνευσμένη από ένα αρχαίο αγγείο. Και βέβαια η Σιλινή είναι η σύντροφη του Διονύσου που παίζουν μουσική και χορεύουν με τις μενάδες. Και ο αυλός, είναι πολύ ωραίο το κεφάλαιο για τον αυλό, ο αυλός του πάθους και ο αυλός του πνεύματος. Και αυτή η φωτογραφία θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι η φωτογραφία που έχετε στο βιβλίο σας. Είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ. Αυτό το αγγείο ήταν η πηγή έμπνευσης για τον κύριο Δομαζάκη. Η επιλογή των διαφόρων θεματικών του βιβλίου και του εποπτικού αποδεικτικού υλικού είναι ιδιαίτερα εποπτικής, γιατί είναι σοφή, θα έλεγα, πλαισιώνει την διαπραγμάτευση του βασικού θέματος των πινάκων με έναν τρόπο ολοκληρωμένο και επιστημονικό και η έμφαση που δίνεται στη μουσική και στον χορό νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία και για την ερμηνεία των πινάκων. Εδώ είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κάνουμε στο μουσείο πάλι με μουσικά όργανα. Και εδώ είναι μια πρόταση προς τους συλλόγους, τις αρχαιολίδες και τον Σύλλογο Παλέρθων για την παρουσίαση αυτού του ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι μια εξαιρετική παρουσίαση του αυλού, της τέχνης του αυλητή και νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία αν μπορέσουμε να το οργανώσουμε, να το παρουσιάσουμε εδώ στην πόλη. Η κυρία Δημοπούλου είναι πραγματικά αξιέρωτη, διότι πήρε στα χέρια της ένα πάρα πολύ ειδικό έβριμα, πολύτιμο και μοναδικό, όπως είναι η πίνακα του Πιτσά, και το έφερε μέχρι το σήμερα σε μια γραμμή χωρίς κανένα κενό. Σε μια γραμμή η οποία είναι τόσο εκμεριωμένη, που πραγματικά αυτό το βιβλίο αξίζει κανείς να το διαβάσει και να το έχει στη βιβλιοθήκη. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ξέρετε, η προσπάθεια ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι οι ειδικοί, αυτό που λέμε ειδικοί. Όμως, όταν δεν είσαι ειδικός, έχεις το προνόμιο να προσεγγίζεις τα θέματά σου με έναν διαφορετικό τρόπο. Να τα προσεγγίζεις με ένα δέος, με μια αμφιβολία, αλλά με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι για την επιλογή σου. Είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν είναι καθόλου ακαδημαϊκός, είναι πάντοτε διεπιστημονικός και ολιστικός και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει γραφτεί αυτό το βιβλίο. Φωτίζεται το θέμα από άλλες πλευρές, χρωματίζεται συναισθηματικά και είναι ολοφάνερο ότι αυτό το βιβλίο η κυρία Δημοπούλου το έκανε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, με επιστημονικό τρόπο αλλά και με προσωπικό τρόπο και γι' αυτό σας αξίζουν τερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια και σας έχω εδώ, το επόμενο Σάββατο θα παρουσιαστεί στην Αρχαία Κόρινθο, στο Κορδίλιο Πολιτιστικό Κέντρο, το βιβλίο του Γιώργου Κόρδη και του Γιώργου Γιαννούση για τον Τιαμίν Μπέι. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, συγγνώμη που ήθελα απλώς να το πω και εδώ, ότι προσπαθούμε να κάνουμε για την περιοχή μας, για την ιστορία μας, διαχρονικά, ό,τι καλύτερο μπορούμε, οπότε θα σας περιμένουμε όλους εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Απόστολος του Παπαδοτίου είναι πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόδου Πολυτεχνείου, τοπογράφος μηχανικός, υπηρετούς θεολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, οικονομολόγος του ΕΚΠΑ και διδάκτρο Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα η βασιλική του Λεκαίου και η δημιακή τοπογραφία της χριστιανικής Κόρινθου. Έχει επιτελήσει νομαρχιακό σύμβουλο στο νομό Κορινθίας από το 1996 μέχρι το 2010. Παρακαλώ, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία Δημοπούλου για τη συνεχή και δεδηλωμένη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου να παρουσιάσω πτυχές από το βιβλίο της με τίτλο «Τέχνη και τελετουργία στην αρχαιότητα, πίνακες του Πιτσά, διαχρονίες, έκδοση του Καταγράμμα», το 2021. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα,
η οποία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη με τη συμμετοχή της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου, της κυρίας Δαλιανούδη και της αρχαιολόγου προϊσταμένης της εφορίας αρχαιοτήτων Κορινθίας κυρίας Κασίνη, που διακονούν με ιδιαίτερη επιτυχία τον χώρο της παιδείας και της αρχαιολογίας αντιστοίχως. Επιπλέον, ζητάω την επιλογή σας για την τυχόν ανεπαρκή προσέγγιση του θέματος τούτου, που θα οφείλεται καθαρά στην προσωπική αδυναμία και όχι σε αυτή του βιβλίου. Το βιβλίο «Έρευνα», με Δέος και Μεράκη, πραγματεύεται κυρίως στους τέσσερις χρωματικούς πίνακες μοναδικές φορητές εικόνες της αρχαιότητας που βρέθηκαν σε σπήλαιο του ουρνίου συγκροτήματος Χελιδωρέα, σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων, αφιερωμένο στις νύμφες, στα Πιτσά Κορινθίες, που είναι γνωστό σήμερα ως σπηλιά του Σαυτουλίδη. Η δικαιοσύνη του χρόνου κατά την ανασκαφή του 1934 μαζί με τους πινακές πανακά απεκάλυψε χτερίσματα που γέμισαν 8 κυβότια αφιερώματα, από τα οποία κυρίως εικονίζουν γυναικείες θεότητες, επίτοκες γυναίκες, η δόλια του Πανός, του Διονύσου και της Δήμητρας. Μέσα από τους πίνακες ζωγραφικής, τα οποία κατά τη συγγραφέα είναι φωτεινά παράθυρα, μπορούμε να ταινίσουμε μία σώστα αρχαία κοινωνία με τις διαχρονικές διαστάσεις της. Πολλά σύγχρονα θέματα δείχνουν ότι υπάρχει μία διάσπαση συνέχεια ανάμεσα στον αρχαίο και στον νέο πολιτισμό, με εκφράσεις του αρχαίου να μεταφερθεί στο νέο. Έτσι, πολλά από τα αρχαία προβλήματα ερμηνεύονται από τα γνωστά νεοελληνικά ισχύοντα, μεταξύ αυτών και η τέχνη. Αν δεν ήταν η τέχνη, θα ήταν πολύ δύσκολο να φτάσει σε εμάς, αλλά όβητο το πνεύμα της παράδοσης. Τα μεσάμεναν πολλά κενά και άλλα θα έχουμε κατανοηθεί αντελώς. Αυτή η τέχνη που αποτυπώνεται στους πίνακες στο σπηλαίο των Πιτσών αναφέρεται στο βιβλίο της συγγραφέας κυρίας Δημοπούλου σε πυκνή θεματογραφία, εξελικτική γνώση, έντονη ερευνητική διάθεση και συγκροτημένη δομή. Ξεχώρισμα και διάκριση της συγγραφέως είναι ότι δεν κλείνεται σε μία μελέτη ή σε ένα βιβλίο. Κινείται πάντοτε στον ανθισμένο και αιώνιο κάμπο της παράδοσης με το διπλό νόημα ελληνισμός και ορθοδοξία, χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό εργαλείο, την αγάπη. Η αγάπη είναι ο καλύτερος τρόπος για να κατανοηθεί η αλήθεια και η αλήθεια είναι η γέννα της ομορφιάς. Οι συγγραφέας μέσα από το πόνημα αληθινό και όμορφο, το οποίο συνεχώς αποτελεί κατάσταση ψυχής και αγάπης στη γενέτειρα γη, μεταφέρεται στο παρελθόν και το οποίο σε σύνδεση με το παρόν δύναται να αποτελέσει την απαρχή αναγέννησης του ελληνικού πνεύματος. Στο άρτιο βιβλίο, το διακοσμημένο σωστά με ιδιαίτερες φωτογραφίες, οι πλούσιες σημειώσεις, 204 τον αριθμό, η μεγάλη βιβλιογραφία από 67 συναφή βιβλία, τα 147 αδελφικά παραγγέλματα μας βεβαιώνουν το ανωτέρω. Βιώνουμε μέσα από το βιβλίο την ακριβή επιστημονική γνώση και θεώρηση των αρχών των κοινωνικών θεμάτων. Γνώσεις που αναφέρονται σε αξίες και διαπλάσσουν την κοινωνία, που διαπλάσσουν τον άνθρωπο ως πλάστη και ως πλάσμα της κοινωνίας. Γενικά, κάθε βιβλίο αποτελεί το προθάλαμο για το επόμενο. Έτσι, το πόνημα της κυρίας Δημοπούλου αποτελεί προθάλαμο με πολλά ανοίγματα τα οποία θα αποτελέσουν αφορμή για νέες δημιουργίες, για τη συγγραφή πολλών βιβλίων, ιδιαίτερα στα θέματα της διαχρονίας, σαν έκφραση της πολιτισμικής και γλωσσολογικής αντίληψης της συνέχειας αυτού του τόπου. Θέματα τα οποία είναι δύσκολα και θα έλεγα και συνάμα και επικίνδυνα. Επιβάλλεται να βλέπουμε τα πράγματα στα αληθή μέτρα τους, να αριοθετήσουμε την εθνική αυτοσυνειδησία μας, χωρίς υπερβολές και χωρίς εργαλειοποίηση της κληρονομιάς μας, έχοντας υπόψη ότι οι λαοί αντλιώνονται μόνο όταν τιμούν εν αληθεία την εθνική τους παράδοση και ζωή. Σε πολλά θέματα που αναπτύσσονται στο βιβλίο φαίνεται ότι υπάρχει μια διάσπαστη ενότητα ανάμεσα στον αρχαίο και σημερινό πολιτισμό. Εκφράσεις του αρχαίου βίου μεταφέρονται στο νέο. Με την βοήθεια της ζωγραφικής παράστασης των πινάκων θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πλευρές της καθημερινής ζωής των Ελλήνων και ιδιαίτερα τα ήθη και τα έθιμα που συνδέονται με τις θρησκευτικές φιλοξασίες και τις λατρευτικές συνήθειες που έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα. Ας περιοριστούμε σε μερικά από τα θέματα που αναφέρονται στο βιβλίο της κυρίας Δημοπούλου και ειδικά σε θρησκευτικές φιλοξασίες και τελετές λατρείας των αρχαίων Ελλήνων.
Μεταξύ των εγκλημάτων στα Πιτσά ήταν οι τέσσερις αναθεματικοί πίνακες ζωγραφικής της αρχαϊκής εποχής του 6ου π.Χ. αιώνα, ένας εκ των οποίων είναι ο καλύτερα διατηρούμενος και ο οποίος αποτονίζει λατρευτική οικογενειακή τελετή προσφορά θυσία στις νύμφες με τον τίτλο «Ανέθηκε τες νύμφες». Η θυσία στους θεούς αποτελούσε θεμελιώδη λατρευτική εκδήλωση της θρησκευτικής ζωής των Ελλήνων με μεγάλη διάδοση της λατρείας των νυμφών σε σπήλια. Στο πίνακα διακρίνεται η κοπή λατρευτών με επίσημη ενδυμασία που πλησιάζουν στον αναμένο κομμό που είναι κέντρο της λατρείας για την προσφορά θυσία ενός αμνού και στη συνέχεια θα ακολουθούσε κρεοφαγία. Ο 6ος αιώνας π.Χ. είναι ένας μετασχηματισμός που οδηγεί στον κλασικό και χρυσό αιώνα τον 5ο αιώνα μετά π.Χ. Για την Κορινθία είναι μια ανθυρή και δημιουργική εποχή. Ήδη οι θεοί έχουν γίνει πιο ανθρώπινοι, σιγά σιγά αποσύρονται στο βάθος και με την ύπαρξή τους τονίζουν το αντίξωρο του ανθρώπου. Επιπλέον, η τέχνη έχει διαγράψει την πορεία που έχει καταλήξει τη δημιουργία θεσμών που δημιουργούν κανόνες και πλαίσιο για κάθε ζωγραφική δημιουργία. Το δε σπήλιο ήταν ιερός τόπος, πάντα πλήρη θεών και δαιμόνων που θεωρούνταν ότι κατοικούσαν υπερφυσικές δυνάμεις, ουράνιες, επίγειες, θόνιες ή ακόμη και ήρωες. Εκτός από τη θυσία και την υγρή προσφορά, έχουμε τις προσευχές και τη μουσική που συμπληρώνουν τη λειτουργία του πίνακα. Γενικά, η τοπική λατρεία στα σπήλαια αποτελεί μέρος της ουσίας της ελληνικής θρησκείας, η οποία παρέμεινε στο τέλος αρχαιότητος κέντρο της θρησκευτικής ζωής. Συγχρόνως, τα σπήλαια αποτελούσαν διαχρονικά ένα ιδιαίτερο περιβάλλον δραστηριοποίησης των ποικίλων κοινωνικών ομάδων. Η ανάλυση του πίνακα αποτελεί για μας μια διαδικασία αυτογνωσίας και ένα μηχανισμό παρησίας, καθώς από αυτόν αντλούμε μορφή, κανόνα, τελετουργίας και συμπεριφοράς. Το πίνακα αυτό που φωτογραφίζει τον χρόνο, δυνάμεθα να το θεωρήσουμε ως μία σκηνή της ελληνικής διαχρονίας, στην οποία μαζί με τη γλώσσα θα αναφερθώ. 2.500 χρόνια πριν, στα Πιτσά, βλέπουμε μια κοπή που προχωράει προς το σπήλαιο, με τα ίδια δέντρα γύρω από το σπήλαιο, γύρω από αυτό, με τους ίδιους τύπους, με την ίδια βλάστηση, με τις ίδιες τέρνες και τα πεζούλες. Και σήμερα εμείς έχουμε την ίδια αίσθηση του φυσικού κόσμου που χαρακτηριστικά μένει και παραμένει αναλύωτη από τα χρόνια Ελλήνα μέχρι τις μέρες μας. Ελληνικά στοιχεία βρίσκονται όχι μόνο στα αρχαία κείμενα, στα βυζαντινά έργα και μοσαϊκά, στα βιβλία, αλλά βρίσκονται ζωντανά στα ήθη και έθιμα του λαού μας, στη θρησκεία, στους χορούς, στα τραγούδια, στις προλήψεις, στα μυρολόγια, στα πανηγύρια. Εκεί όπου ζουν οι Έλληνες, η πατρίδα, αλλά και εκτός αυτής. Αποτελούν λοιπόν η γλώσσα, η πίστη μας, η λαϊκή χορή και τα τραγούδια την πεμπτουσία της ιστορίας μας, την οποία κανένας κατακτητής δεν μπόρεσε να αφαιρέσει. Συγχρόνως είναι και παραμένουν διαχρονική συνδετική κρίκη που δημιουργούν πάλι τη συνέχεια στο έθνος, τη συνέχεια στους Έλληνες. Για τους Έλληνες δεν αγνοούνται βεβαιότητες του παρελθόντος, ούτε πάβουν να θεωρούνται αυτές ότι δεν είναι κληρονομιά του. Το ένδοξο παρελθόν, το πέρασμα των αιώνων, έχει εισέλθει στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Γίνεται όμως προσαρμογή και ανασήμαση των συμβόλων στη νέα χριστιανική πραγματικότητα. Σύμβολα και πρότυπα του παρελθόντος σημαίνονται με νέα σημασία και περιεχόμενο. Ομοιότητες και παραλληλισμοί μας οδηγούν σε επιβιώσεις αρχαίας λατρείας προσαρμοσμένες στην χριστιανική πραγματικότητα. Εκεί που είχαμε πίνακες ζωγραφικής, τώρα στην νέα πίστη στον χριστιανισμό, έχουμε την εικόνα, τη συμβολική βεβαίωση της παρουσίας του Θεού και των Αγίων μεταξύ μας. Η αιματηρή θυσία αντικαθίσταται με την ανέμακτη. Τα μουσικά όργανα αντικαθίσταται με νέα όργανα περισσότερο ηχηρά. Οι νύμφες μεταμορφώνται σε πεντάμορφες νεράιδες, τα αναθήματα σε τάματα, η εγγύηση ως θεραπευτική μέθοδος στα ασκληπία, δίνει τη σειρά τη στην ίδια μέθοδο στα προάπια των ναών των Αγίων Αναγύρων. Αρχαίες πρακτικές όπως ομαδική κατανάλωση ψητών κρεάτων και αντίστοιχες οσμές στα πανηγύρια με αντίστοιχους χορούς παραμένουν σε ισχύ στις μέρες μας. Οι χορογραφίες με παραστάσεις χορούς όπως το εξοπλίσει της Αγίας Παρασκευής στο Σοφικό Κορινθίας και μορφές αρχαίων φιλοσόφων στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Φιλανθρωπινών της Οδυσσάκη Ιωαννίνων έχουν ενταχθεί στα εικονογραφικά προγράμματα των εκκλησιών εδώ και αρκετούς αιώνες.
Τα σμήλαια αποτελούν βασικό χωρικό συνδετικό στοιχείο, όπου αρχαίοι λατρευτικοί χώροι εξελίσσονται σε σπήλαιο εκκλησίες, σε μονές, σε ασκηταριά, σε αναχωρητήρια. Γενικά συνυπάρχουν αρχαία λατρευτικά έθιμα σε χριστιανικές εορτές. Βέβαια, στις παραπάνω εκδηλώσεις δεν υπάρχει πλέον θεολογικό περιεχόμενο, παραμένει όμως σε ισχύ ο κοινωνικός χαρακτήρας. Ο πίνακας φέρει επιγραφές επιταλαιάν σε αλφαβητικό σύστημα γραφής και σε κορινθιακό αλφάβητο που αναφέρεται ονόματα και η καταγωγή του ζωγράφου, ίσως Σικιώνιος. Το κορινθιακό αλφάβητο ήταν το περισσότερο διαδεδομένο στον ελλαδικό χώρο στο διάστημα από τον 8ο μέχρι τον 7ο αιώνα π.Χ. Οι επιγραφές είναι σε μεγαλογράμματη γραφή, χωρίς κενά διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις, χωρίς τόνους και σημεία στίξης. Με το καράβι της γλώσσας κινήθηκαν οι Έλληνες ζορίζοντες Μεσογείου, ακολουθώντας το τρίπτυχο γλώσσα, ταυτοσύνη, διασπορά, και κάθε φορά η γλώσσα να εξελίσσεται, να πλάθεται και να προσαρμόζεται στις καινούργιες απαιτήσεις, χωρίς ιστορικά ρήγματα. Έτσι, η γλώσσα των Ιωνικών Ιεπών εξελίσσεται στην Ιωνική, στην Αττική διάλεκτο, στην κοινή Αλεξανδρινή, η οποία καθίσταται η βάση της Βυζαντινής και της γλώσσας των πατέρων της Εκκλησίας, για να καταλήξει στην Ιωνική κοινή, στη σημερινή ομιλούμενη. Από τον Όμηρο, τον Ηρόδοτο, τους Τραγικούς, στον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, στον Ρωμανό τον Μελωδό, στον Διονύσιο Σολομό, στον Σεφέρι και στον Ελίτη. Από τον Ηράκλητο, τον Θουκυδίδη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, στον Γεώργιο Γεμιστό ή Πλήθωνα, στον Μιχαήλ Ψελό, στον Χρυσολορά. Από την επική και την λυρική ποιήση, τους ύμνους, τα χωρικά, σαν τις Λατινά Δημότη, στα κείμενα και τραγούδια, γεμάτο ποικιλία και ιδιομορφία του Γενιαία Κρήτη και τα δημοτικά τραγούδια. Η γλώσσα διάλεκτος της κάθε περιόδου αποτελούσε και ήταν μήτρα για την επόμενη, στην οποία μετέφερε το πλούσιο ενιολογικό οπλισμό της. Η πιο υψηλή δημιουργία του ελληνικού λαού είναι η τραγωδία. Από τη λέξη τραγωδία παράγει τη λέξη τραγούδι, σχέση η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην προέλευση, αλλά επεκτείνεται και σε συγκεκριμένους δεσμούς της αρχαίας τραγωδίας και του δημοτικού τραγουδιού. Κατά τους Γουρίερ και Κυριακίδη, οι ρίζες του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού βρίσκονται στην ελληνική αρχαιότητα. Η συγκριτική μελέτη κειμένων των δημοτικών τραγουδιών και των τραγουδιών της Μυκηναϊκής και της αρχαίας ελληνικής και της μεσαιωνικής ελληνικής δείχνει ότι υπάρχουν σχέσεις και βήματα τα οποία άλλοτε είναι ορατά και άλλοτε εννοούνται και τα οποία συνδέουν τις εποχές. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παραδοσιακοί δεσμοί ανάμεσα στην αρχαία τραγωδία και στο δημοτικό τραγούδι. Οι δεσμοί αυτοί δεν πρέπει να εξετάζονται ως προς εξωτερικές ομοιότητες, αλλά ως προς την εσωτερική δομή του ποιητικού κειμένου. Τα δημοτικά τραγούδια δεν είναι παράλληλες και ανεξάρτητες δημιουργίες ως προς τα τραγούδια της αρχαιότητας. Απέναντίες συνδέουν τη μία εποχή με την άλλη και δίνουν σοβαρά στοιχεία για τη διαχρονική συνέχεια του ελληνισμού στο πλαίσιο ενός ίδιου συνάφειας. Το βιβλίο της κυρίας Δημοπούλου, ως διάβλος με το παρελθόν, αναφέρεται σε έναν κόσμο που ο χαλαστής χρόνος το πέρασμά του τον ξεθόρμησε. Δεν αφήνει όμως να τον σβήσει και να τον θάψει στο πιθάρι της λησμονιάς. Είναι ο κόσμος του παρελθόντος που έχει αφήσει ίχνη στα σήμερα, το οποίο μας καλεί συγγραφέας να βρούμε και να περπατήσουμε. Ούτε το βιβλίο εξυπηρετεί μια απλή και τοπική αρχαιομάθεια, αλλά αφορά ως ερευνητικό στο άμεσο παρόν και στο μέλλον, στον ίδιο τον εαυτό μας, στην υπόστασή μας, ως πρόσωπο και ως έθνος. Να συγχαρούμε λοιπόν και να ευχαριστήσουμε την κυρία Δημοπούλου, γιατί μέσα το βιβλίο αναδύθηκε το παρελθόν που γίνεται μέσο για να ενταχθεί στο παρόν και να σηματοδοτήσει το μέλλον. Γιατί μέσα το βιβλίο αφουγκραστήκαμε τον καλπασμό των αιώνων. Γιατί από το βιβλίο αποκαλύφθησαν τα νέα δεδομένα που εγείρουν ερωτήσεις και απαιτούν απαντήσεις, προβάλλεται ιδιαίτερα η κίνηση, ο χορός και το χρόνο. Να επενέσουμε και να ευχαριστήσουμε την κυρία Δημοπούλου, γιατί ανοιχνεύσαμε το Απολλώνιο φως και εκμυδατήσαμε τη διονυσιακή μέθεξη. Γιατί ανακαλύψαμε το πνευματικό τοπίο του σπηλαίου, γεμάτο χρώματα και ήχους. Γιατί υποψιαστήκαμε το ρόλο του σπηλαίου στη δόμηση του κοινωνικού περιβάλλοντος, που χρειάζεται περισσότερη και εντατικότερη έρευνα. Γιατί
καταλάβαμε ότι τα κόμματά μας είναι συγκοινωνούντα και αυτά που φαντάζουν ξένα και μακριά, κάποια στιγμή γίνονται δικά μας και πολύ κοντά. Έτσι είναι και τα κόμματα των μισών, τα δικά μας κόμματα. Δεν φτάνουν όμως αυτά τα συμπεράσματα. Αυτά πρέπει να γίνουν φωτεινοί σηματοδότες, να μπουν στην καθημερινή ζωή μας, στη βιωτή μας. Από εμάς εξαρτάται. Έχουμε τη γνώση. Έχουμε τη θέληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια, τελειώνουμε με την κυρία Σωτηρία Δημοπούλου. Είναι πτυχιούχος ελληνικού πολιτισμού στο Ελληνικό Αρχιτό Πανεπιστήμιο και ψυχολογία στο Κέντρο Ανθρωπιστικών Επιστημών. Είναι ερευνήτρια χορού. Συμμετείχε σε δύο συλλογικούς τόμους, ερμηνεύοντας τον αρχαίο ελληνικό χορό και κορινθιακή επιτυχία. Το τελευταίο και σημαντικότερο πρόνημά της είναι το βιβλίο για το οποίο μιλάμε βέβαια σήμερα, «Τέχνη και τελετουργία στην αρχαιότητα, πίνακες του Πιτσά, διαχρονίες». Υπήρξε εισηγήτρια σε πολλά σεμινάρια για θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας, αλλά και πολιτισμού σε διάφορους τομείς. Κυρία Δημοπούλου, ευχαριστούμε γιατί μας φέρατε σε επαφή βέβαια με αυτά τα καταπληκτικά αντικείμενα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, σε επαγγελματίες. Που μας τιμάτε με την παρουσία σας σε αυτή την εκδήλωση, η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη των σπουδαίων αρχαιολογικών επιμάτων των πιτάγων του Πιτσά, που αναδείχθηκαν στην κυριολεξία μέσα από τα σπλάχνα της κορινθιακής γης και το υποσυνείδητο του παρελθόντος. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση και την απόψινή διοργάνωση της εκδήλωσης των πολιτιστικών σωματείων και Ιωνίδες και την πρόεδρό του, κυρία Όλγα Κονομόδη, και τη συγχαίρω που λαμπρύνουν με τις δράσεις τους στην πνευματική ζωή της Κορινθίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης οφείλω για τους ίδιους λόγους στο Σύλλογο Κορίνθου Μπαλέτων και την πρόεδρό του, κυρία Δήμητρα Αποστόλου, η οποία συνεχίζει το σπουδαίο έργο του Παλέθωνος Αθηνών και της Προέδρου του, κυρίας Άννας Δοντά, φυλάτοντας Θερμοπύλες. Ευχαριστώ πολύ επίσης τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κυρία Παναγιώτη Λουζιώτη, για τη φιλοξενία, την κυρία Σοφία για την υποστήριξη. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω ολόθερμα ευχαριστώ προς τους εκλεκτούς και διακεκριμένους επιστήμονες, κυρία Ρενάτα Δαλιανούδη, την έφορο κυρία Παναγιώτα Κασίμη, αρχαιοτήτων Κορινθίας κυρία Παναγιώτα Κασίμη, τον κύριο Απόστολο Ποποφωτίου για την τιμή της προλόγησης του βιβλίου μου και τις εξαιρετικές εισηγήσεις του. Ευχαριστώ επίσης θερμά όλους όσους στήριξαν την προσπάθεια της δημιουργίας αυτού του βιβλίου. Ενδεικτικά αναφέρω τον σύζυγό μου, Βασίλη Μαυριδόγλου, τον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, τις εκδόσεις Κατά Γράμμα, τα αγαπημένα μου ξαδέλφια Φώτη και Δήμητρα Σιούτη και επιθυμώ να αφιερώσω αυτή την ομιλία μου στη μνήμη του εκλειπώντος αγαπητού μας φίλου και κορφαίου καθηγητή της αρχαιολογίας Πέτρου Θέμενη, ο οποίος με ενθάρρυνε ως προς τη δημοσιοποίηση αυτής της μελέτης. Όπως επίσης και στον αείμνηστο ήρωα της ζωής, αγαπημένο μου θείο Κώστα Δημόπουλο, που ζούσε στην Κόρυθο, καθώς και την υπέροχη οικογένειά του για τη ζεστή αγκαλιά που έχει πάντοτε για μένα. Η δεσμή μου λοιπόν με την Κόρυθο είναι ισχυρή. Αυτοπροσδιορίζομαι Κορίνθια με μεγάλη περηφάνεια ως μέρος της κοινή συλλογικής πολιτισμικής ταυτότητας των ανθρώπων που γεννήθηκαν στην Κορυνθία. Η πείνα και τους Πιτσά, τους οποίους ζωγράφησε ένας Κορίνθιος, τουλάχιστον τον έναν από αυτούς, και κατασκευάστηκαν μάλλον στη Σικίωνα, η οποία σημειωτέων έφτασε μέχρι το ΣΥΘ από τα Ρόλου Ξυλοκάστρου, αποτελούν το πόσιμο για το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, όπως και ταυτοτικό στοιχείο, αλλά και υπερηφάνεια για όλους εμάς τους Κορίνθιους, δεδομένου ότι πατούμε στα ίδια χώματα και βρισκόμαστε κάτω τον ίδιο ουρανό με τους αρχαίους συγκατοίκους μας, σε ένα τοπίο που δεν έχει αλλάξει πολύ από τότε. Το Πιτσαδέικο βουνό, τόπος έβρισης του πινάκων, ο καθηγητής Ολλάντος το ταυτίζει με το όρος Χελιδωρέα,
όπου σύμφωνα με τον Παυσανία, ο Ερμής κατασκεύασε τη λύρα και την έδωσε στον Απόλλωνα, ο οποίος εξ αυτής κατέστη θεός της μουσικής. Το Πιτσά, το πανέμορφο χωριό μου, ο θεοπάδιστος αυτός τόπος, γνώρισε τη λέλαπα του ναζισμού και βίωσε την εσωστρέφεια και το διαγενειακό τραύμα εξαιτίας των Ναπολεόνων πολέμων. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει ενταχθεί στα μαρτυρικά χωριά, παρότι υπήρξαν 50 θύματα κατά την κατοχική περίοδο και οι Γερμανοί κατέκαψαν τα περισσότερα σπίτια με τα υπάρχοντα των κατοίκων. Δεν εντάχθηκε, διότι δεν κάλυπταν οι νεκροί την ποσόστοση, επί της 100 δηλαδή, των κατοίκων όπως προβλέπει ο νόμος. Λες και υπάρχει ποσόστοση στον πόνο. Ούτε λόγος βέβαια για κανένα νόση είδους γερμανικής αποζημίωσης ή άλλης έστω ηθικής αναγνώρισης. Δυστυχώς, πρόσφατα το χωριό μας υπέστη νέα καταστροφή από τη λέλαπα της πυρκαγιάς που πήρε μαζί της τις ζωές δύο νέων ανθρώπων. Αποφάσισα λοιπόν να γράψω αυτό το βιβλίο προς τιμή του πολύπαθου χωριού, αλλά κυρίως και για να σας μεταφέρω λίγη από τη συγκίνηση που έζησα σπουδάζοντας στο ΕΑΠ Ελληνικό Πολιτισμό στα 50 μου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, συναντούσα συχνά τους πίνακες του Πιτσά στις μελέτες μου. Οι πίνακες αυτοί αποτελούν κληρονομιά της ανθρωπότητας και απεικονίζονται και αναφέρονται σε εκατοντάδες επιστημονικά βιβλία που μελετούν την αρχαία ελληνική γλώσσα, τις απαρχές της ζωγραφικής, την αρχαία θρησκεία, τη μουσική, το χορό, σε όλες τις γλώσσες και τις χώρες του κόσμου. Η γραπτή πίνακες του Πιτσά, πέρα από την αδιαφυσβήτητη αρχαιολογική και εικαστική τους αξία, λόγω της παλαιότητάς τους, μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την κοινωνική οργάνωση αλλά και τις τέχνες κατά την αρχαϊκή εποχή, οι οποίες τότε γνώριζαν τεράστια ανάπτυξη στην κορυφή. Ό,τι ήταν δηλαδή για τη φιλοσοφία και το θέατρο κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα η Αθήνα, ήταν η κορυφή για τις τέχνες έναν αιώνα νωρίτερα. Η ανάγνωσή τους μετατρέπεται σε όχημα μια σύντομη, απλή αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα περιήγηση του ελληνικού πολιτισμού. Εντύπωση προκαλούν τα λαογραφικά στοιχεία από την περιοχή μας, τα οποία συνδέουν το σημερινό κοινωνικό και θρησκευτικό γίγνεσθε με εκείνο του αρχαίου κόσμου. Να μην πηγαίνουμε μόνες μας στο δάσος, μας συμβούλευε η αγράμματη γιαγιά μου, η Παναγιώτα. Γιατί εκεί κρύβεται ένας άνδρας με τραγή σε αφόδια που βαθεύει τα κορίτσια, μεταφέροντας στο λόγο της την παράδοση αιώνων για το Θεό Πάνα και τις νύφες, καθιστώντας την αφήγησή της θεμελιακή μνημονική πράξη. Οι πίνακες αυτοί φέρουν επιγραφές της πρώιμης ελληνικής γλώσσας σε κορυφιακό αλφάβητο και δωρική διάδοση. Πάρα πολλές είναι και οι ομιλικές λέξεις που διατηρούνται ανέπαφος στον τόπο μας. Επίσης, αναλύουν τα άλλα στοιχεία, παραδείγματος χάρη το τσίκλισμα και τα θρησκευτικά πανηγύρια όπως ανέφερε ο κ. Παπαχωτήρου, αποτελούν κατάλοιπα του ομότροπου της αρχαιότητας. Σημειώνεται ότι και στο δίσκο που υπάρχει στον πρώτο πίνακα του Πιτσά υπήρχε αρτοφόριο, κάτι αναλογία σήμερα το υποθετούμε σε καλάθια τους άρτους και τα πρόσφαρα στην Εκκλησία. Αλλά όμως, όπως και οι ίδιοι πίνακες, όπως και τα υπόλοιπα ευρήματα του Πιτσά, ήταν ιερά τάματα προς τις νύφες για την πρόκληση της ευγονίας, για να γεννηθούν δηλαδή γερά παιδιά ή για να είναι εύκολος ο τοκετός. Η ζωγραφική και τα γράμματα, σύμφωνα με τον φιλόσοφο Αριστοτέλη, είναι χρήσιμα για το βίο του ανθρώπου και βοηθητικά σε πολλές περιπτώσεις. Οι πίνακες του Πιτσά αποτελούν πρόδρομους της βυζαντινής εικονογραφίας. Τεράστια ήταν η παράδοση στη ζωγραφική σε πόλητο και σικαιώνα, σύμφωνα με τις πηγές, κατά την αρχαϊκή περίοδο ιδιαίτερα. Ο φιλόσοφος και ιστορικός Στράβων μας αναφέρει αργότερα ότι όταν οι Ρωμαίοι εισήγησαν την Κόρινθο το 146 π.Χ., κάποιοι στρατιώτες έπεσαν ζάρια πάνω σε καταπληκτικούς πίνακες ζωγραφικής. Ενώ τα ωραιότερα έργα που εκλάβησαν από εδώ μεταφέρθηκαν και στόλισαν ναούς και παλάτια στη Ρώμη. Πίνακες μνημειακής ζωγραφικής υπήρχαν και σε άλλες πινακοθήκες πόλεων, αλλά τίποτα δεν διεισώθηκε.
Συγκλονιστικά ήταν τα στοιχεία που μας παρουσίασε στην ημερίδα το περασμένο Μάιο στο Ξυλόγαστρο η Δόκτωρ Καρίκλια Μπεκουλάκη, η Δήμων της Αρχαίας Ζωγραφικής, ύστερα από πολύχρονη ανάλυση των χρωμάτων και των παραστάσεων των Πενάκρων του Πιτσά με ομάδα ξένων επιστημόνων που πραγματοποίησαν κάτω από τους ισχυρότατους φακούς και τις ακτίνες της νέας τεχνολογίας. Δύο νέα ονόματα Οκεανίδων λοιπόν εμφανίστηκαν πάνω από τους ορκόμενες του δεύτερου πίνακα, του πίνακα δηλαδή του χορού, που είναι Λευκύπα, Λευκύπη δηλαδή, Καλυψόη, Καλυψό, καθώς και συλλαβές σε σύνολο 9 ονομάτων, όσα δηλαδή και οι μουσες. Σημειώνεται ότι το γνωστό μέχρι πρόσφατα όνομα Τελεσόη είναι Τελεσόη και όχι Τελέσιο, όπως λαρτασμένα είχε αρχικά αποδοθεί. Μάλιστα, το όνομα Καλυψό σημειώνουν σε άρθρους οι ίδιοι ερευνητές στο γαλλικό περιοδικό Τέχνες, είναι σπάνιο και εμφανίζεται μόνο σε λογοτεχνικές πηγές. Επίσης, αναφέρθηκαν σε ένα σταυρό, τον οποίο διέκριναν στα εντύματα, καθώς και σε 4 νέες φιγούρες ορκούμενων γυναικών και έναν αυγητή, οι οποίες δεν φαίνονται με γυμνό οθαρμό. Η εικονιστική τέχνη στον ελλαδικό χώρο καθίσταται φορέας θρησκευτικών πεπιθήσεων και κοινού τρόπου ζωής μιας κοινωνίας που εμπνέεται από τον Όμηρο και αργότερα από τον Χριστό και έχει κοινή προφορική παράδοση. Στην αρχαιότητα, ο Όμηρος αναδεικνύεται ως ο μέγας παιδαγωγός. Η θρησκεία και οι θεοί συνυπάρχουν σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής αλλά και της δημόσιας ζωής των αρχαίων Ελλήνων, σε αντίθεση με τη σημερινή μας κοινωνία, όπου η θρησκεία έχει αποκοπεί από την καθημερινή ζωή των πολιτών. Όλες οι θρησκευτικές τελετές τηρούνταν ευλαβικά. Η είσοδος στην πολιτική ζωή αποτελούσε όχι μόνο πολιτική, αλλά και θρησκευτική πράξη. Για τους λόγους αυτούς, η θρησκεία αναφέρεται συχνά και ως τελετουργική, επειδή δεν προϋποθέτει τυφλή πίστη σε κάποιο δόγμα, δεν διαθέτει ιερατείο, θεολόγους ή κάποιο ιερό βιβλίο ή μείζον ιερό ιδρυτικό κείμενο, όπως είναι η Τωρά, τα Ευαγγέλια και το Κοράνι. Η μη ύπαρξη επίσημου ιερατείου και θεολόγων με παγιωμένες δογματικές θέσεις, το οποίο θα αποδιαιτούσε ενδεχομένως την ελεύθερη σκέψη, φαίνεται ότι εν τέλει λειτουργήσαν ευεργετικά για την ανάπτυξη του ελληνικού πνεύματος. Οι γυναίκες του Σπίνα και του Πιτσά φαίνεται να συμμετέχουν σε ιερές λειτουργίες με μουσική και χορό. Διότι τέχνη στον αρχαίο κόσμο δεν νοείται αν δεν υπηρετεί την ηθική, την καλλιστησία και αν δεν ήταν συνυφασμένη με το ιερό. Όπως είναι γνωστό, τότε τέχνη για την τέχνη δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε με τη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα, σαν μουσιακό δηλαδή είδος, με αφήμολη ποιότητα και ταυτότητα πολλές φορές. Η μουσική και ο χορός, η θρησκεία και η γλώσσα συνέβαλαν στη σφυριλάτηση μιας ενιαίας και αδιάσπαστης εθνικής ταυτότητας, η οποία αποτέλεσε το έδαφος όπου γονιμοποιήθηκε το αρχαίο κλέος. Κυρίαρχη είναι η θέση της μουσικής στην πολιτισμική δομή της αρχαιολογικής κοινωνίας και ως φιλοσοφική θεώρηση. Ο Πυθαγόρας πρώτος έκανε την ανακάλυψη ότι όλες οι πτυχές της φύσης, μουσικές γνώτες, επιστήμη, αρχιτεκτονική, μαθηματικά και μηχανική, ακολουθούν κανόνες που διέπονται από σχέσεις μεταξύ αριθμών. Η μελωδία ισχυρίζεται, δυσχωρεί στα μύχια της ψυχής και προκαλεί μέσα της την αρμονία. Ο Τέρπατος και ο Αρίων στη Λέσβο δημιούργησαν από τους άτυπους τύπους, οι οποίοι χαρακτήριζαν αρχικά τα τραγούδια τους και τη λύρα, τη λυρική ποίηση. Οι ίδιοι έσωσαν με τη βοήθεια των τραγουδιών τους, τους κατοίκους του νησού, από πολύ σοβαρές ασθένειες, οι οποίες ίσως και να ήταν και πνευματικής φύσεως, δηλαδή διαφθορά των ηθών. Ο Αρίων προσκλήθηκε αργότερα από τον Περίανδρο της Κορίνθου, έναν από τους 7 σοφούς της Ελλάδος, φίλων των τεχνών και τύρανο της Κορίνθου, για να διδάξει μουσική στους Κορίνθιους. Ο ιστορικός και αδοκιμιογράφος Πλούτορχος πίστευε
πίστευε επίσης πως η φαύλη μουσική ασκεί καταστρεπτική επίδραση όχι μόνο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των αυτού ανθρώπων, αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Μήπως έχει άδικο? Ας παρατηρήσουμε μόνο την ποιότητα και τα μηνύματα της τραπ μουσικής, η οποία προωθείται σήμερα στους νέους μας από τη μουσική βιομηχανία και τα αποτελέσματά της στα παιδιά μας. Λίγο μας είναι γνωστό ότι οι απαρχές της αρχαίας τραγωδίας εντοπίζονται στη Σικαιώνα, αλλά και εδώ στην Κόρινθο, όπου ο Αρίων έδωσε στο διπύλαγμο λυρική μορφή και αφηγηματικό χαρακτήρα, δημιουργώντας χορογραφία που τη δίδαξε σε 50 χορευτές, οι οποίοι χόρευαν κυκλικά γύρω από το βωμό του Διονύσου με την πιασμένη σε σατήρους. Η όρχηση για τους Έλληνες είχε την αρχή της στις κοσμολογικές θεωρίες. Τη θεωρούσαν θεϊκό δώρο. Ένα από τα κίνητρα της συγγραφής αυτού του βιβλίου μου υπήρξε και η πολυετής ανασχόλησή μου με τον παραδοσιακό χορό. Κατά τις επισκέψεις μου στα μουσεία κατά την Ελλάδα, διαπίστωσα ότι πολλές κινήσεις οικείες από τους χορούς μας συνάδουν με εκείνες που είναι αποτυπωμένες σε παραστάσεις σε αρχαία ευρήματα, όπως και στους πίνακες του Πιτσά. Στην αρχαιότητα, ο χορός υπήρξε μέσω επικοινωνίας με το αόρατο και ένωση της ψυχής του χορευτή με την ομορφιά του σύμπαντος, απηχώντας την πυθαγόρια άποψη συμμετοχής του ανθρώπου στην κοσμική αρμονία μέσω μιμητικών χορών, ύμνων και ανωτέρων δράσεων. Η έκφραση της τάξης στο χορό αντικατοπτρίζει την τάξη που υπάρχει στο σύμπαν. Ο ίδιος ο χορευτής, συντονισμένος με το ρυθμό, αλλά και ο χορός με την έλογη κίνηση, την αρμονικά δομούμενη ενέργεια, καθίσταται έργο τέχνης, παρόμοια με τα έργα της δημιουργικής δύναμης του σύμπαντος. Ο συντονισμός σωματικών και ψυχικών κινήσεων του ανθρώπου με τις κινήσεις του σύμπαντος, παρουσία της μούσας, συμβάλλει στη ψυχική και σωματική ισορροπία και επιτυχάνει την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου στην καλοκαρδία, το ανώτατο ιδεώδες της αρχαιότητας. Δημιουργεί σύμφωνα με τον Πλάτωνα άγρια ψυχή και άγριο χαρακτήρα. Οι αρχαίοι είχαν επισημάνει τη σύνδεση των τεχνών με την ψυχική και σωματική υγεία, όπως άλλωστε και οι πάμπολες σύγχρονες επιστημονικές έρευνες ανά τον κόσμο διαπιστώνουν την επιρροή της μουσικής και του χορού στην υγεία ως προς την πρόληψη ασθενειών και του χρόνου πόνου, επισημένοντας παράλληλα τα ωφέλη στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, αλλά και τη συμβολή της στην υγιή γύραξη. Κάτι περισσότερο από εμάς γνώριζαν οι προγονείς μας, οι οποίοι κατόρθωσαν να δημιουργήσουν το ελληνικό θαύμα όταν θεωρούσαν ως τα σπουδαιότερα μαθήματα της εγκυκλίου παιδείας τα μαθήματα της μουσικής και του χορού. Στις μέρες μας, η παγκοσμοποίηση, η επικράτηση του εργαλειακού ορθολογισμού και του τεχνοκρατικού πολιτισμού, ο οποίος στερείται θεωρητικού και σε πολλές περιπτώσεις ηθικού υποβάθρου, έχουν εξαστροκίσει τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό από τα ενδιαφέροντα της πλειονότητας των Ελλήνων. Η κατανάλωση έχει αναπτύξει ιδεολογία και οι αξίες έχουν αντικατασταθεί με το χρήμα, οδηγώντας τον άνθρωπο στη βία, την αδικία, με αποτέλεσμα την ηθική και πνευματική του κατάρρευση. Απέναντίας, η ενασχόληση με τον πολιτισμό είναι το αντίθετο του πολέμου και της βίας, του πολυδιάστατου αυτού ζητήματος, που αποτελεί τη μάστιγα της εποχής μας. Διότι το χέρι που θα κρατήσει το χέρι του διπλανού στο χορό, δύσκολα θα σηκωθεί να χτυπήσει τον συνάνθρωπο. Είναι βέβαιο ότι η ενασχόληση των παιδιών με την τέχνη θα συμβάλλει σημαντικά στη λύση του προβλήματος της παιδικής παραβατικότητας. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, που έγινε με αφορμή τους πίνακες του Πιτσά, αποτελούν αδιάξαστα τεκμήρια της διαχρονίας του πολιτισμού μας, επιβεβαιώνοντας τα λόγια του Οδυσσέα Ελίτη ότι σταθερά τα παπάλαια πράγματα μέσα στα τωρινά μας επιβιούν. Για τον λόγο αυτό, η διατήρηση της συλλογικής μνήμης στην οποία θα συμβάλλει αυτό το βιβλίο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αυτογνωσία της κοινωνίας μας και τη συνέχειά της στο διενεκές του χρόνου. Οι πίνακες του Πιτσά καταδεικνύουν με τις παραστάσεις τους τη μέγιστη σημασία της μουσικής
του χορού και της ζωγραφικής, αλλά και της ευσέβειας προς το θείο. Οι νύμφες επέστρεψαν απόψε για να μας παροτρύνουν να γίνουμε καλύτεροι και ευσεβέστεροι άνθρωποι, να πραγματοποιήσουμε την ανάσταση του ήχου και της αγωνίας, εντάσσοντας τα μαθήματα της ζωγραφικής, της μουσικής και των παραδοσιακών χορών που αποτελούν την ιστορική εγγραφή στο σώμα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και η Κορινθία μας να καταστεί τρόπος εκπαιδευτικού προορισμού και αναβίωσης των τεχνών στα πρότυπα της έννοιας που είχε στην αρχαιότητα. Διότι, όπως μας τόνιζε ο σοφός καθηγητής Θέμελης, ο πολιτισμός, όπως η υγεία και η άμυνα, αποτελούν εθνικά θέματα πρώτης προτεραιότητας για την χώρα μας και έρθει η ώρα να επενδύσουμε σε έναν αναπτυξιακό τομέα αυτών της ανάδειξης του πολιτισμού μας που θα αποδώσει καρπούς. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι την αρχή προς αυτή την κατεύθυνση στην πολιτεία την έχει κάνει με τις καινοτόμους δράσεις της και την κοινωνικοποίηση των τιμίων, η εφορία και αρχή των Κορινθίας με τα εύσημα να ανήκουν στην έφορο κυρία Κασίνη, η οποία μας τίμησε με την παρουσία της και τον λόγο της απόψε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σωτηρία, η συγκίνησή σου στην αρχή της ομιλίας καταδεικνύει ότι το βιβλίο δεν είναι απλώς στήρα γνώση, δεν είναι τυπωμένες σελίδες, έχει συνέστημα. Έχει συνέστημα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, αν έχουμε κάποια ερώτηση, ή αν έχει κάποιος μια βιωματική σχέση και θέλει να μιλήσει κάτι για το θέμα πανεπιστημιακά του διοικητή, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που ανέβηκαν και βοήθησαν στις ανασταλτικές συγκινημένη. Ευχαριστώ θερμά την ερευνή κυρία συγγραφέα, την υπέροχη αυτή Ελληνίδα, την καλή Ελληνίδα, με την αρχαία σημασία της λέξης καλή, για τη συγκίνηση που μου πρόσφερε από τη στιγμή που είδα το κάλεσμα. Το βιβλίο τώρα θα το πάρω, θα το διαβάσω, θα το ξαναδιαβάσω και θα το μελετήσω. Το ότι ο θείος μου, ο αδελφός της μητέρας μου, ένας που έφυγε νέος, πάρα πολύ νέος, δεν θα σας κουράσω πολύ, ήταν ο πρώτος, ξέρει η κυρία Δημοπούλου, από τον μπαμπά της, από τον πατέρα της πληροφορίας, που πληροφορήθηκε από τον Βοσκό το έγκλημα αυτό. Γιατί ήταν τελειόφυτος της Φιλοσοφικής Αθηνών στο τμήμα της Αρχαιολογίας και το ξέρανε και στην περιοχή από το λουτρό της Κορινθίας, ο Γεώργιος Καρούκης. Πήρε το πατέρα της κυρίας Δημοπούλου που ήταν ένα μικρό παιδάκι τότε. Αυτά είναι, αυτό το αληθινό παραμύθι το άκουγα πάρα πολλές φορές όταν πήγαινα τα καλοκαίρια η Σεντούλα στον παππού, στον λουτρό και μου το έλεγε, δεν μου το ξανά έλεγε. Με μία μελαγχολία όμως, διότι στην οικογένεια είχε μία επίπτωση αυτό. Δηλαδή ο θείος μου αμέσως μπήκε στην ομάδα του Ολλάνδου και ήταν τόσο βαθιασμένος με την ανασκαφή που ξεχνούσε στην κυριολεξία να φάει, δεν έγινε έξω από τη σπηλιά, απάθος. Και τελικά έπαθε αυτό που τότε, πριν από τη θυματίωση, που ήταν το προήλιο της θυματίωσης, αδενοπάθεια που στη συνέχεια όμως εξελίχθηκε σε θυματίωση. Ήταν από την πρώτη μέρα με τον Ορλάντο, στην ομάδα του Ορλάντου και δεν έβγαινε έξω, ένα φοβερό πράγμα. Ήταν ένας σπουδαίος ο θείος, δεν τον γνώρισα, δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω, διότι έφυγε από τη ζωή ακριβώς τον χρόνο που γεννήθηκα εγώ. Και στα κατοχή, την εποχή της κατοχής, η Γερμανία, η γερμανική κατοχή,
Βρέθηκε στην Αθήνα, ήταν και ποιητής και λόγιος. Έκανε πάρα πολλά πράγματα, παρόλο που έφυγε στα 30 του χρόνια. Ήταν στην ομάδα των ποιητών του 30. Έχω την τύχη, και το λέω πραγματικά συγκινημένη, να έχω βιβλία του, την βιβλιοθήκη του, να έχω υπογραφές των σπουδαίων ποιητών μας, Σπολιδούρη, του Ρίτσου, του Γιαννόπουλου. Μάλιστα θα σας αναφέρω και σε Σπολιδούρη, του χάρισα στη γιορτή του το τάδε έρθει Ζαρατούστρας και του γράφει με κάτι ωραία γραμματάκια εκεί στη γωνίτσα σε σένα Γιώργο για τη γιορτή σου που σου πάει η Γάντι. Και το έγραψε αυτό γιατί επειδή ήταν φίλοι ήξερε ότι ήταν του Νίτσε αγαπούσε πολύ αυτή την φιλοσοφία. Θεωρία. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν μόνο ποιητής, ήταν και εκπεπιθύσεως αγωνιστής υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας. Αγωνίστηκε με τις δυνάμεις του αυτές που είχε και χάθηκε με τραγικό τρόπο στην κυριολεξία από πείνα. Διότι βρέθηκε εγκλωβισμένο στην Αθήνα στο νοσοκομείο της Σωτηρίας, δεν είχαν όχι να φάνε. Από ασυντία, είχε κλείσει ο ισθυμός, δεν μπορούσαν να τον κατεβάσουν κάτω από αυτό το υπέροχο, το αρχοντόπουλο, γιατί ήταν και μοναχογιός μιας οικογένειας, ξέρει τη Ζηνούλα, που είναι της ιδίας οικογένειας. Και όταν ήρθε στο χωριό, οι γονείς του προσπαθούσαν να το ζωντανέψουν, γιατί τον φέρανε σχεδόν σε πολύ γελία αυτή και του φτιάχνει η γιαγιά, κουνάκια, αυτά από τα αυτά από του παππού και της γιαγιάς της και της μητέρας με τις μνήμες και κοτοπουλάκι και αυτό δεν άγγιζε το στόμα του. Και χάθηκε, έφυγε. Αυτή είναι η ιστορία του θείου μου. Ευχαριστούμε πολύ. 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 Τον αρχαιολόγο, τον κύριο Μίτση. Το όνομα του μουσικού μόνο δεν είναι. Είναι από την οικογενειακή μα. Παρακαλώ, αν έχουμε κάποια ερώτηση. Από την οικογενειακή μα φωτογραφία. Ο κύριο, παρακαλώ. Έτσι απλώ θα στη δείξω. Παρακαλώ, κύριος. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Βρισκόμαι στην Ελλάδα κατά λάθος, γιατί έχω έρθει για διακοπές. Ζω και εργάζομαι στη Φιλανδία τελευταία 35 χρόνια και είμαι από το ξυλόκαστρο Κορινθίας. 10 χρόνια συμπληρώθηκαν από τότε που γνωριστήκαμε με την κυρία Σωτηρία Δημοπούλου και τον Φίλτρο τον Βασίλη. Και ένα πρωί το Φεβρουάριο του 2014 ανεβήκαμε πάνω στα πάνω πιτσά και εκεί έμαθα για πρώτη φορά για τους πίνακες και αυτή την όμορφη ιστορία η οποία συμπεριλαμβάνει παγκόσμια αξία, έτσι. Και λόγω της ιδιότητάς μου κιόλας στη δουλειά στη Φιλανδία, επειδή δουλεύω στην πόλη Μάσα σαν πολιτιστικό συντονιστής και είμαι παραγωγός ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ τελειών φύσης, για 23 χρόνια, 2 χρόνια και ακόμα μία για τη σύνταξη. Και σήμερα, μάλλον ήρθα για διακοπές και έμαθα ότι για πρώτη φορά σε τόσες παρουσιάσεις που έχει κάνει η Σωτηρία και θέλω, είμαι πολύ περήφανος για αυτήν και για όλη την προσπάθεια και για όλες τις παρουσιάσεις που έχουν γίνει και στο Ξυλόκαστρο και ελπίζω ότι η τρίτη φάση αυτής της πολύ ωραίας προσπάθειας που γίνεται θα είναι αυτή η οποία τόλμησε και προηγουμένως ο κύριος και είπε για το μέλλον. Το πώς μπορούμε να κεφαλοποιήσουμε κάποιο τρόπο πάνω στον πολιτισμό. Εμείς το κάνουμε κατά κόρον πάνω στη Φιλανδία. Εάν είχαμε, ξέρετε ότι για τον Άγιο Βασίλη, ο μύθος του Άγιο Βασίλη φέρνει στη Φιλανδία 8 δισεκατομμύρια κάθε χειμώνα. Και εκεί αυτό
καταλαβαίνετε μια άλλη αξία σαν αυτή, η οποία είναι το πρώτο κεφάλαιο της ιστορίας της τέχνης, αν σκεφτεί κανείς την παλαιότητά του και το Φαγιούμ. Νομίζω ότι είναι γύρω στο 2ο με 3ο αιώνα μετά Χριστόν, οπότε υπάρχουν γύρω στα 700 χρόνια ίσως απόσταση από το πρώτο στο δεύτερο. Είναι κάτι που έχει παγκόσμια αξία και εμείς μέσα από τη δουλειά και από τα ντοκιμαντέρ ίσως θα μπορούσαμε να το αναδείξουμε και αυτό περισσότερο connection, αλλά σίγουρα και η περιφέρεια πιστεύω της Κορινθίας θα βοηθήσει, γιατί έχει κάνει ωραία προβλήματα στο να αναδείξει τον πολιτισμό, έτσι ώστε να το θεωρούμε και ένα προϊόν άλλο από αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουμε και να το συμπεριλάβουμε μέσα στον τουρισμό, τον πολιτιστικό τουρισμό και τις καινούργιες μορφές του αηφόρου τουρισμού που θα προκύψουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτηρία μου, για τα συμβουλία. Κυρία Δημοπούλη, να ρωτήσω και εγώ. Αυτό το σπίτι είναι αποσπέλεστο για τον κόσμο. Πρέπει να σε ολιβάτης, ξέρω εγώ, για να αυτό. Δεν πρέπει να σε ολιβάτης, αλλά εγώ λιποθύμησα στην ανάβαση. Έχει μια μικρή αντίληψη από το μέρο. Είναι σχεδόν κάτω και την έβριζα να πέσει στον βυθμό. Μπορεί να γίνει η πρόβλεψη. Είχαμε ανέβει το 1914 τον κύριο Ραπινουτάκη και τον βοηθό τη. Οι οποίοι υπέριξαν τον τρόπο, μάλιστα τότε υπήρξε μια χρηματοδότηση η οποία αντιστοιχώ κάθεται για πρόσβαση σε εκπαιδευτικού χώρου. Υπέριξαν τον τρόπο να πάει στην κουνοκορφή ο δρόμο και να κατέβει σε ένα σημείο και για 100 μέτρα να γίνει ένα ξύλινο μονοπάτι, έτσι ώστε να συνεχιστεί η ανασκαφή. Γιατί είχαν πει ότι οι αρχαιολόγοι που πήγαν οι σφυρολόγοι ότι έχει για 8 χρόνια εργασία, έχει πάρα πολλά ευρήματα. Είχε λακηθεί το κτίριο κατά την επανάληψη. Τελευταία είχαν βάλει ένα πλέγμα για να το προστατεύσουν. Τώρα ο Δήμος Ξυλοκάστρου μέσω του αντιδήμου πολιτισμού έκανε ένα διάβημα προς τη φιλολογική αρχαιολογία και ζητάμε και την, το χαρακτηρισμό σαν αρχαιολογικού χώρου και την αξιοποίηση του σπηλαίου. Και δυστυχώς είναι από πολλά χρόνια, ενώ είχαν από η κυρία το 14, η κυρία Σιμώνη είχε κάνει εισήγηση στο κτίριο πολιτισμού. Δεν έχει προχωρήσει. Θεωρείται κατά τον κύριο Λαμπινουδάκη από τα σημαντικότερα ιερά ανηφαία του αρχαίου κόσμου. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο και θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί. Μάλιστα, θέλω να πω και μια λεπτομέρεια, η κορφή του βουνού. Εκεί λέγεται Σωτήρα, όπου το όνομα υπήρχε και η κυρία Κασίμη γνωρίζει ότι στην αρχαία Πελληνίνη Άρτεμις υπήρχε ναός της Αρτέμιδας Σώτηρας και το τοπονύμιο αυτό έχει μείνει, ενώ δεν υπάρχει μεταμόρφωση, κλεισάκι, οτιδήποτε εκεί και δεν ξέρει κανείς και ενδεχομένως το σπίτι να ήταν και χώρο λατρεία τη θεά Αρτέμιδα, η οποία ταυτίζεται με την ύφη Ηλυθία. Γιατί υπήρχαν οι δόλια Αιγίων, όπω είδατε, του Τοκετού, η οποία ήταν η νύφη αυτή προστάτηδα του Τοκετού. Είναι πολύ πιθανό και η παλή, η προγιαγιά μου, στο επίπεδο τη προγιαγιά μου, σε όλο το χωριό, θυμούνται ότι υπήρχε άγαλμα στην είσοδο τη. Που σηματοδοτούσε τη σπηλιά, τη λέγανε μάλιστα η λευκή νεράιδα, την οποία την έκλειψαν τον περασμένο αιώνα κάποιοι που ήρθαν με ένα καράβι από το Βορειοκιακό. Άρα λοιπόν πρέπει η αρχαιολογία. Το κλέψανε. Ξαναγκαστικό, θα σα διαβαστώ και να προχωρήσω κάποια πράγματα. Ακόμα και όταν δεν είναι κάτι κηρυγμένο, προστατεύεται από δίκαιο από νόμο όταν έχουν επιστρέψει αυτό. Το πρόσωπο είναι η πρόσβαση. Η πρόσβαση. Η πρόσβαση πάει ένα σκοματόδρομο. Πώς τελευταία έγινε ένα σκοματόδρομο μέχρι το Άνω, ένα ασφαλτοστρόφικο δρόμο μέχρι το Άνω Πιτσάμου. Και μέχρι το Σπύρο είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, δηλαδή είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα σκοματόδρομο που θα μπορούσε πολύ εύκολα να ασφαλτοστρωθεί και να γίνει και πάρκινο. Άρα θα συνεργαστεί εδώ η περιφέρεια με τον Δήμο και όταν θα τελειώσουν θα πάμε μια εκπροβλήθεια. Ναι, ναι, ναι.